Θα περίμενα το καλό το σκάσιμο το οποίο κάνει, αλλά δεν αντέχω άλλο. Λίγο, κάνε λίγο μονή. Λοιπόν, κάνε λίγο μονή. Για την ώρα καλησπέρα σας. Καλησπέρα Είστε σας. Συντονισμένοι στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή σαν το σκύλο με το γάτο. Ένα όνομα το οποίο νομίζω ότι θα το υιοθετήσουμε κάποια στιγμή ενδεχομένως. Σαν παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Για τις επόμενες δύο ώρες θα πάμε μαζί. Πάρα πολύ καλά. Όχι ακριβώς δύο ώρες, μην είμαστε υπερβολικοί. Περίπου δύο ώρες. Σε αυτή την νέα απογευματινή σας συνήθεια, η οποία από μονόωρη έγινε δύο ώρες, γιγαντώνεται ενδεχομένως. Και με τη δική σας αγάπη και στήριξη μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, FM για τα μηνύματά στο 54222. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη της ώρουλα. Μετά τον break των 6 θα ανοίξουμε γραμμούλες, οποίες μας αρέσει να παίρνουμε εννοείται και να σας ακούμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα θα έχουμε τα σχόλια, να σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα, κυρίως για τις ομάδες της πόλης, για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ και οτιδήποτε άλλο φυσικά υπάρχει. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο με τον πρώτο σταθερό σχολιαστή μας, ο οποίος πρέπει να είναι νομίζω σε θέση για να βγει να μιλήσει και να τα πει όλα. Θα κάνουμε μέχρι τις 7 εννοείται και με τη δικιά σας συμβολή. Μετά τις 6 βέβαια, τον μεταγραφικό απολογισμό, βάζουμε μια τελεία, εξαιρετικό, πραγματικά πάρα πολύ καλά. Θα κάνουμε τον μεταγραφικό απολογισμό, έτσι, ή τελειώσαμε θεωρητικά. Μπορεί να κάνουμε καμιά ακόμα κίνηση. Ο Άρης ίσως, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πολλές, είναι η αλήθεια. Τι πολλές, γιατί μια χαρά. Τι θέλει ο ΠΑΟΚ. Διακρίνω ότι δεν υπάρχει μια ικανοποίηση, καλέ φίλε και συνάδελφε. Από ποιον, εδώ, εγώ. Εγώ. Είσαι ικανοποιημένος δηλαδή, ναι. Θα λέγαμε. Φυσικά. Φυσικά. Ναι, φυσικά. Θεωρείς ότι δεν χρειαζόταν κάποια άλλη κίνηση, έχει δύο και τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Και σε κάποιες θέσεις έχει και τέσσερις παίκτες, πέντε. Εντάξει. Του λείπει ποιότητα. Δεν ξέρουμε. Αυτούς που έχουν εύκολα τους βλέπουμε. Ωραία. Του λείπει ποσότητα. Στον άξονα λέει του λείπει. Θα πάρει το Μαουρίσιο, θα γεμίσει. Ξέρω εγώ, μια χαρά είναι ο Μαουρίσιο, πιστεύω εγώ. Εκεί που είχε το πρόβλημα στα δεξιά γύρι σωμάτος, τι πρόβλημα να έχει ο ΠΑΟΚ. Γεμάτος είναι. Σε τρία λεπτά. Ναι, έχει κάποιο θέμα ο ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να καταλάβω. Διακρίνω και δεν ξέρω. Εγώ διακρίνω μιλώντας. Τον Κρίστο. Ποιος Κρίστο τώρα, σε παρακαλώ. Ο Κρίστο ήταν στο τέτοιο. Στη Μαρία την Άσχημη. Ναι. Τα Κρίστο είναι μαγαζί εδώ που. Για μπράβο. Ναι. Μόντε Κρίστο. Μπορώ να καταλάβω τον εκνευρισμό εγώ, γιατί δεν. Εγώ μίλησα με. Είναι πολύ. Ναι, μου ιδεάτε σου που λένε ότι. Πολύ βαρύ το κλίμα. Κάντε πηγαίνει. Είναι. Πέρα την πλάκα που κάνω εγώ. Ναι, ρε φίλε. Είναι βαρύ το κλίμα γενικά. Αλλά είναι και απόρρια, φίλε, τη στάση που κατάει ο ΠΑΟΚ. Ποια είναι αυτή δηλαδή, συνάδελφε? Δεν μιλάει. Ναι, δεν μιλάνε. Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. Ό,τι και να εξηγήσει ο οποιοδήποτε reporter, opinion maker, αρθρογράφος, blogger, αν δεν εξηγήσει εσύ, σου κάθονται και διάφορες σκέντες, γιατί είναι και άτυχος, εσύ δεν μπορείς να πεις, του κάθονται και διάφορα πράγματα άσχημα, θα έχεις πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν μιλάει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει πει από πέρυσι την παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν μας νοιάζει τι θα κάνουμε φέτος. Ή τέλος πάντων μας νοιάζει, θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα καλή, οκ. Okay, που αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι θα το κάνουμε. Αυτό που μας νοιάζει είναι να εξοθολογιστούμε οικονομικά. Όσο και να το πει ο Κόλκας, όσο και να το πω εγώ, όσο και να το πει ο Αναστασιάδης. Αν μπορεί να το πει εσύ ο ίδιος. Να βγει η ομάδα και να οριοθετήσει τους στόχους. Ναι, σωστό, ναι, σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Ναι, οκ. Okay. Θα το κάνει σε κάποια φάση κάπου στα κοντά, νομίζω. Μέσα στη διακοπή θα το κάνει ο Ρέμπε. Αλλά τώρα τι θα το κάνει, θα γυρίσει κάτω. Με τα λεφτά τα οποία πήρε από, από την πρόκληση με την Μπενφίκα. Με τα λεφτά τα οποία θα πάρει στο Europa League, δηλαδή. Ναι. Δεν. Ορίστε, θα πει ο Χρήστατος. Δεν ισορρόπησε τα οικονομικά σου, δηλαδή. Άρα το άνοιγμα ήταν μεγαλύτερο ενδεχομένω, θα λέγαμε. Εγώ το ξέρω. Ρώτα εμένα, θα πει. Ήρθε λοιπόν ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Να έτσι. Τα πει όλα εδώ πέρα. Όση αλήθεια αντέχει. Χρήσα να τσαλίσει. Θα τα πω εγώ όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω τσιτέρσει άλλο στην site. Ναι. Κατάλαβε, Νίκο, αγόρι μου. Οπότε ναι, τώρα ναι. Στα πούνε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σε επεφαστή τι θέλουν να κάνουν. Ναι. Πα και καταλάβει και ο κόσμο θέλει να κάνουν. Γιατί. Κοίταξε, μάθαμε σήμερα ότι το χρέο πέρσι ήταν 40 εκατομμύρια. Το άνοιγμα. Το άνοιγμα, όχι το χρέο. Το άνοιγμα. Το μάθαμε σήμερα. Και λίγο αυτό. Μπορεί να είναι. Ε? Και λίγο μπορεί να είναι. Το 40. Μα και λίγο παραπάνω. Όταν λοιπόν σου λένε 40 για να διορθώσω, για να βοηθήσω τη σκέψη του συνάδελφου. Ναι. Όταν σου λένε ότι είναι 40, δεν πρέπει να είναι 50 με 60. Εύκολα, ναι. Γιατί σίγουρα κόβουν κάτι, άρα θα είναι λίγο παραπάνω. Βγάλει τα 15, παρόλα αυτά πρόσεξε. Πριν τις πωλήσεις, το καλοκαίρι λέγαμε στη Γενική Συνέλευση, είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Με 40, 50, 60. Αυτό θα βγει να πει. Εντάξει. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Αλλά λέγανε ότι ήτανε. Αν δεν προκρινόμαστε. Τι θα σου πούνε, Ρενικό. Αυτό είναι. Δηλαδή. Όχι, μαζί σου εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό το κομμάτι. Μα και εγώ αυτό θα έλεγα ότι είναι. Δεν θα έβγαινε κατά λόγο. Αν δεν προκρινόμαστε τίποτα, θα φούντο. FFP από πάνω και θα πουλούσε ακόμα περισσότερο. Δεν θα έκανε μεταγραφέ και μόνο θα πουλούσε. Όχι.
Ο μόνος τρόπος για να μην κάνεις αυτά τα οποία κάνεις, ναι, δηλαδή να πουλήσεις και το Λιμιό και τον Ακπομ και τον Μπέλγα και δεν ξέρω εγώ τι, ήταν να μπει στο Μπέλγα. Εγώ μιλούσα σήμερα με φίλο μου συνάδελφο, ασχολείται με το ρεπορτάζ τη ΣΑΕΚ και μου λέει: εγώ και ο Ολυμπιακός λέει φέτος για το πρωτάθλημα. Λέει. Ο Άρης. Ο Άρης θεωρητικά ακόμα όχι. Άμα συνεχίσει έτσι. Αυτό, ο Άρης πρέπει να συνεχίσει έτσι για να αποκτήσει δικαίωμα στο όνειρο. Χρυσά. Ακόμα και γι' αυτό. Πολύ καλό. Που λες. Βαλέ. Με τον φίλο σου με την ΑΕΚ δεν διαφωνώ και τόσο. Ωστόσο και η ΑΕΚ έχει πολλά καινούργια πρόσωπα και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ όμως έχει πολύ γεμάτο ρόστερ, φίλε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, φίλε, γεμάτο ρόστερ. Δεν έχει βάθο. Ο Λιβέρα και μπαίνει ο Άρης. Δεν έχει βάθο. Πήγανε και αυτό τον Γκαρσία, τον Λιβάη που τραυματίστηκε, Τάνκοβιτς. Ωραία. Εγώ, αν με ρωτάς εμένα. Αυτό έλεγα και στο ΠΑΟΚ που υπήρχε. Ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Στα δικά μου τα μάτια μπορεί η χρονιά να πάει έτσι και να το διεκδικεί. Εντάξει. Όχι, το έχω ξαναπεί. Όπως επίσης είχα ξαναπεί ότι και το Champions League, αν περνούσε, θα ήταν πολύ συγκυριακό και τυχερό πράγμα. Όχι κάτι που. Όπως πέρασε την περίοδο. Το άξιζε για παράδειγμα. Ή το άξιζε. Θα το άξιζε αν περνούσε, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις πώς λένε το άξιζε. Ότι ήρθε η ώρα, ας πούμε. Πέρασε λοιπόν, πιο πολύ είχε έρθει η ώρα του για να περάσει. Θα τα πούμε και συνέχεια τον ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με τον πρωτοπόρο. Τι πήρε ο πρωτοπόρο τώρα, τελευταίο. Στιγμή, ο οποίο νομίζω μαζί με την ΑΕΚ είναι μεγάλη κερδισμένη Σαντε, των μεταγραφών. Σάντε Σίλβα. Αυτόν. Εσεί τώρα που είπατε Ξαντέ Σίλβα. Αυτό που έκανε το Photoshop. Σαντέ. Αυτό που έκανε το Photoshop στη φανέλα. Μπορεί να είναι και Σάντε, δεν το έχουμε τσεκάρει. Είναι καλύτερα. Γιατί? Φαινόταν όπως να είναι με τη φανέλα. Μια χαρά ήταν, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Okay. Θα τον δείτε μέσα στο γήπεδο, πολύ καλά. Έτσι. Την πλάτη του μόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει σε όλες τις ανακοινώσεις να φοράνε του Άρη. Ναι, και αν πρέπει να φοράνε σε όλες τις ανακοινώσεις του Άρη, ο τέτοιος. Μπεναλουάν. Ο Γιώχαν. Γιώχαν Μπεναλουάν. Ο Γιώχαν γιατί δεν φορούσε. Γιατί ο Γιώχαν ήταν εδώ, τον βγάλαν φωτογραφία. Με την μπλουζάκι που είχε, τον κύριο του Μαζάτο στην Αθήνα και βάλανε αυτή. Του Μαζάτο. Του Μαζάτο, μια χαρά. Στην Αθήνα ήταν. Στην Αθήνα ήταν. Κλείσε με, δεν παίρνουμε άλλου τώρα. Έχουμε και ελεύθερο. Ελεύθερο, αυτό λέω. Ίσως κάνεις ακόμα μια κίνηση, λέω εγώ τώρα. Α σήμερα να πάρουμε. Ελεύθερο, πάρουμε. Ο Άρης λοιπόν έφτασε αισθίως τους 34 παίκτες, φίλε, στο ρόστερ του. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχε και φτάσαμε και δεν είχαμε παίκτες να παίξουμε. Περίμενε. Ποιο 34 είναι. Του μέτρησε σίγουρα. Δεν βγαίνουν τόσο. Το διάβασα κάπου. Όχι, δεν είναι τόσο. 29 με 30 είναι. Δεν είναι πετσοκόπηση του χρόνου ο Καρυπίδης, γι' αυτό έχει κάνει. Είσαι βέβαιος ότι είναι 29 με 30. Τους μέτρησα εγώ σήμερα γιατί ετοιμάζουμε θέμα αύριο παρουσίαση του ρόστερ. Τέσσερις θεματοφύλακες καταρχήν. Πολύ ωραία. Τον Ντουάρτε τον υπολογίζω. Είμαι ξεκάθαρος αυτό. Πώς δεν τον υπολογίζει, αφού είναι παίκτης του ρόστερ. Δεν τον υπολογίζω, ρε Χρήστα. Θα είναι off μέχρι το Μάρτιο και δεν υπολογίζεται. Και δεν είναι ποδοσφαιριστής. Τον πληρώνει. Τον πληρώνει. Τον πληρώνει. Άκου τι λέει, ρε. Τον πληρώνει. Α, ωραία. Και εγώ, και εγώ δεν υπολογίζω κανένα δυο άλλους που. Με το Βέρμον δεν μας είχατε ζαλίσει τα τέτοια δυο χρόνια. Τα τέτοια. Ωραία. Πληρωνόταν αυτό. Τι κάνουμε. Έπρεπε να πληρώνει. Αυτά είναι Παπαδοπούλη. Δεν ανήκει λέει στην ομάδα. Καλά. Ποιο τον πληρώνει. Κανονικά ανήκει, φίλε. Άρα 34 είναι. Καλά το είπα. Δεν έχει βάλει κανένα μαρμαρίδι μέσα. Δεν έχει βάλει. Του έχω βάλει, Χρήσταν. Του έχω βάλει. Του έχει βάλει και πώ είναι. Θα σου πω τώρα. Μέταλτος. Περίμενε, όχι, περίμενε, γιατί έχω μπροστά μου το πλάνο το οποίο θα ανεβάσουμε αύριο στο Λαμπαουτάρι. Περίμενε. Με Ντουάρτε βάλε το πλάνο. Ωραία, άντε, θα βάλω και τον Ντουάρτε, άντε, το βάλω για αυτόν. Mm. Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Πού είναι. Καλά, βρω τρεις. Λοιπόν, έχει τέσσερι στο τέρμα. Τέσσερι στο τέρμα. Ωραία. Τρει στο δεξιάκρο τη άμυνα. Ποιοι είναι αυτοί. Σάκη Τσούντγκρι Μαρμαρίδη. Εφτά. Ωραία, εφτά. Λοιπόν, έχει πέντε στόπερ. Πέντε έχω. Δώδεκα. Δώδεκα. Ωραία. Έχει τέσσερι αριστερού μπακ. Τέσσερι αριστερού μπακ. Τι πληρώνεται. Γκάνια Μαρτίνη Σεγγέρι Τσακαλίδη. Και 4-16. Πόσο είχα πριν. Τι πόσο είχα. Πόσο ήταν 4 και 4, 8. 12 και 4, 16. 12 είχαμε πριν. Ναι, 16. 16. Ωραία, λοιπόν. Έχει 6 παίχτε στο κέντρο 24. Τζέγκο Σάσα Αντέμ, Ματίγια Κάτσε Μπακούτσι. Ωραία. Τζέγκο Σάσα Αντέμ. Αντέμ. Αλή Αντέμ. Από τη Βαγδάρ. Σκοπεύει. Είπε και τον Κάτσε. Ναι, τον είπα. 22. 24, 16. Όχι, ναι, όχι, είναι 22. Πω από τα μαθηματικά μια γέλια. Λοιπόν, Γκάμα Μπερτόλιο στον άξονα 24. Ναι. Ωραία. Το ο Σίλβα με το Μαντσίνη 26, ο Γκαρσία με το Χατζιπιρπυρίδη 28, ο Λόπεθ με το Μάνο 30 και ο Ντουάρτε 31. 31 παίκτες έχω. Ναι. Δεν έχει ξεχάσει κανένα πιτσίρικο. Όχι, του έχω βάλει όλους. Έλα, βγάλε τον Ντουάρτε τώρα, εντάξει. 31 παίκτες. Ναι, 31. Χωρίς τον Ντουάρτε 30. Δεν υπάρχει χωρίς τον Ντουάρτε. Τον πληρώνεις, φίλε. Παίζει αυτή τη στιγμή. Τον πληρώνεις. Okay, είναι μέλος του ρόστερ. Anyway. 31 ποδοσφαιριστές έχω δηλαδή. Ναι. Μάστε. Πάρα πολύ ωραία. Κάποιους θα ήθελες ενδεχομένως να μην τους έχεις. Θα έπρεπε γιατί να έκανε προσπάθεια ο Άρης να φύγει ο Έμαν. Η ομάδα. Ναι, ο Τσαγκαλίδης, ο Μαρμαρίδης, ο Σεγγέργης αφού πήρε στο Μαρτίνι, ο Μπακούτσης. Να πάνε να παίξουν.
δανεικοί σε κάποιες ομάδες. Όμως, θεωρώ ότι επειδή η χρονιά είναι περίεργη και επειδή δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει και είδες πέρσι πόσο το πλήρωσες, παίζοντας το τέλος με 13-14 παίκτες, προφανώς ο Καρυπίδης θωράκισε την ομάδα προς αυτή την κατεύθυνση. Ώστε να μην μπορεί κάποιος να του πει έμεινες από παίκτες ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί χτύπα ξύλο που δεν το θεωρώ, πιστεύω, το σχολιάσουμε και σε λίγο. Αν γίνει κανένα κράου με τους Φατί, Ματί, Μπατί, Παπαστεριανό, Παπαζαχαρία και όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις και μια πιθανή τιμωρία. Επίσης, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το θέμα του Ντουρμισά. Είσαι σε αναστολή αυτή τη στιγμή. Του χρόνου λοιπόν μπορεί να μην έχεις δικαίωμα μεταγραφών. Σωστό. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, αλλά καβατζώνεσαι. Γι' αυτό γίνεται διετή και τριετή. Καβατζώνεσαι με διετή και τριετή συμβόλαια για αυτό το λόγο. Ένα. Άρα ορθώς πράττει από τη μία. Από την άλλη, όντως έχεις το πιο πλήρες ρόστερ ακόμα και από την εποχή Κούπερ αυτή τη στιγμή. Με πλειάδα ποδοσφαιριστών σε όλες τις θέσεις. Τώρα, το αν θα είναι καλοί αυτοί οι ποδοσφαιριστές και θα αποδώσουν, είναι κάτι διαφορετικό. Μην ακούσω κανένα βγει να μου πει, μα έλεγε ότι έχω το πιο πλήρες ρόστερ και έχασα από τη Λαμία. Άλλο το έχω δύο και τρεις θέσεις παίχτες σε κάθε θέση, άλλο παίζουν καλά αυτοί. Και η διαχείριση γενικότερα. Έτσι. Και γενικότερα δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις ή φωνές για τους παίχτες. Ναι. Ακόμα και για τον Ντάτκοβιτς, ας πούμε, που δεν έχει ξεκινήσει καλά, ή τον Γκάνεα στα πρώτα μάτια που δεν πήγε καλά. Όταν ήρθανε, δεν έλεγε κανένα δεν είναι καλός παίχτης. Ο Ντάτκοβιτς παικτάρα λέγανε. Ουέσκα και δεν συμμαζεύεται. Ντάτι παικτάρα. Τέλος πάντων. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να ξεκινήσω από το θέμα αυτό που το αναφέραμε ήδη. Και όλους αυτούς τους πρώην ποδοσφαιριστές οι οποίοι αξιώνουν χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, ενώ ο νόμος στην Ελλάδα λέει ότι δεν δικαιούνται. Βλέπω και ένα απίστευτο bullying που υπάρχει από το Σάββατο με αναρτήσεις. Πραγματικά θέλω να ρωτήσω το φίλο μου τον Κυριάκο, ποιος κάνει τις αναρτήσεις αυτές υπέρ του Παναγόπουλου κτλ. Γιατί κάποια στιγμή του είχα στείλει ένα μήνυμα και του είχα πει ότι νομίζω ότι είναι ο ίδιος ο Παναγόπουλος. Δεν μου απάντησε βέβαια, αλλά το θέτω και δημόσια ως ερώτημα. Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Τι. Τίποτα. Δεν υιοθετεί ότι έκανα ένα ερώτημα στον καθηγητή μου στα ΙΕΚ αν είναι ο ίδιος ο Παναγόπουλος. Πρέπει να καταλάβεις πρώτα να μην είναι νομικά. Το συγκεκριμένο δεν είναι γιατί έχεις αυτόν ο οποίος ξέρει να το καπράξει. Λοιπόν, δεν μου απάντησε στο συγκεκριμένο μήνυμα. Ναι. Βλέπω όμως 5-6 δημοσιεύματα σε σχέση με τους αεροπαγκέτες που αποφασίζουν ότι ο οικονομάκης της Super League τον κράξανε, λέει, οι πρόεδροι των άλλων ομάδων γιατί πήρε τη θέση του Όφη. Στο ζήτημα αυτό και τη θέση του Άρη πλέον, διακρίνω μία πρεμούρα το τελευταίο χρονικό διάστημα επειδή θα εφαρμοστεί ο νόμος. Μάλλον αυτό βλέπω. Ότι επειδή θα εφαρμοστεί ο νόμος και δεν θα περάσει αυτό το απίστευτο πραξικόπημα, γιατί πραξικόπημα είναι να βγαίνει μία απόφαση χωρίς να υπάρχει ο σχετικός νόμος και να καταπατεί το υπάρχον νόμος που έχει ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχει αυτό ακριβώς το λόγο, βλέπω να γίνεται και αυτό το, κατά την άποψή μου, επικοινωνιακό bullying. Είτε προς τον νομικό της Super League, είτε προς τους αεροπαγίτες δικαστές κτλ. Που ελπίζω να μην μασίσουν και αυτή τη φορά να ακούσουν λίγα πάλι κάπου τον κύριο Παναγόπουλο, τον κύριο Τλαμπάζολου. Κοίταξε, και οι δύο έχουν διαρκεία σε συγκεκριμένο μέσο. Βγαίνουν συνεχώς. Βλέπω και διακρίνω επίσης, Νίκο, και για μένα αυτό λέει πολλά, ότι αυτό το διάστημα και για αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάνε. Έχουν αντιληφθεί κάτι και δεν μιλάνε. Ενώ πριν μιλούσαν. Και λαϊδούσαν. Και πολλοί και λαϊδούσαν και πολλά λέγαν και γράφανε και το ένα και το άλλο. Ωραία. Και τώρα έχουν μαζευτεί λίγο. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο Άρης. Είναι και ο Όφη. Είναι και ο Όφη, είναι και η Λάρισα. Είναι και η ΑΕΚ που μπορεί να μπει και εσύ. Η ΑΕΚ βέβαια έλεγα και το πρωί ότι κατά ένα παράξενο, παράδοξο τρόπο, δεν ξέρω γιατί, ενώ γίνονται καταγγελίες για όλους τους άλλους, για την ΑΕΚ δεν γίνονται νοικομοσχοβήτη καταγγελίες. Δεν ξέρω γιατί. Ποιον φοβούνται. Έχει άλλο τρόπο η ΑΕΚ. Ποιον φοβούνται, δεν ξέρω. Ας κάνει κάποιος καταγγελίες. Αν φοβούνται κάποιον, δεν ξέρω. Τι μας κρύβουν. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα λήξει το όλο θέμα και ευελπιστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή, συζητάμε τώρα να υπάρχει ένας νόμος, το οποίο το λέει και η Λίγκα. Δεν είναι μόνο λέει, το λέει ο Άρης, το λέει ο ΠΑΟΚ, το λέει ο Ηρακλής. Το λέει και η Λίγκα ότι υπάρχει ένας νόμος που έχει δημοσιευτεί, τον έχουμε διαβάσει όλοι, τον βλέπουμε όλοι, ίσχυε μέχρι τώρα και ξαφνικά μετά από 5 χρόνια, επειδή βρέθηκε μία δικαστής να πάρει μία απόφαση διαφορετική από αυτή που λέει ο νόμος, τελείως αυθαίρετη, συζητάμε πλέον για όλους. Τέλος πάντων. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα αυτό εντός των ημερών. Και ανάλογα με την περίπτωση αυτή θα δούμε τι θα γίνει και με την επιβολή ποινών για Κοντοβά στις 12 Οκτωβρίου. Θεωρώ ότι
ο Άρης θα δικαιωθεί σε όλες αυτές τις υποθέσεις, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο για να γίνει. Δεν υπάρχει τρόπος να καταδικάσει. Είναι παράνομο να καταδικάσει κάποιον, ενώ ο νόμος λέει ακριβώς το αντίθετο. Πάει αυτό το θέμα. Τώρα, για την ενίσχυση της ομάδας, τα είπαμε και χθες. Okay. Θεωρώ ότι είναι πολύ κομβικό το αν θα βγει ο Γιώχαν. Αν καταφέρει και βρεθεί. Και αν μάλλον είναι σε επίπεδο τέτοιο, ώστε να πάρει τη φανέλα του βασικού, θεωρώ ότι ο Άρης θα καλύψει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει στη συγκεκριμένη θέση. Και αυτό το φανερώνει άλλωστε και το γεγονός ότι μία έπαιξε δίδυμο Δέλη Ντάτκοβιτς, την άλλη έπαιξε δίδυμο Ντάτκοβιτς Ρόουζ, την άλλη έπαιξε δίδυμο Δέλη Ρόουζ. Δηλαδή ο Άρης έχει παίξει 4 παιχνίδια και ένα το ευρωπαϊκό 5 και έχει 5 διαφορετικές 5 διαφορετικά δίδυμα στα στόπερ. Υπάρχει μια στάθεια εκεί πέρα. Αν το συνδυάσω αυτό με το γεγονός ότι ο Ένινγκ είχε τη φαϊνή ιδέα τον καλύτερο για μένα παίκτη του Άρη της άμυνας να τον έχει εκτός στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το Σάκητς λέω. Πώς γίνεται τώρα ο καλύτερος παίκτης σου να είναι εκτός σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι και να περιμένεις να προκριθείς με αλχημίες, με στόπερ άλλο, με δεξί μπακ άλλο κτλ. Νομίζω ότι αυτό, τώρα, εξηγεί, αυτό εξηγεί την τρέλα που έβγαλε ο Καρυπίδης και το ότι τους έδιωξε όλους. Προστατεύοντας, αφού είχε καταστραφεί την επένδυσή του. Λοιπόν, για την Ευρώπη εννοώ. Ναι. Τώρα, να δούμε και τον Πορτογάλο, που έρχεται με πολύ καλές συστατικές επιστολές και όχι είναι γρήγορος και όχι μπορεί να παίξει και φόρ και όχι και από εδώ και όχι και από εκεί και όχι θα τους περνάει όλους δύο φορές, θα ξαναγυρίζει πίσω και θα τους ξαναπερνάει. Σαν ντε όλα αυτά. Καλά, μην είμαστε υπερβολικοί. Αυτά ακούγονται. Εγώ το παιδί δεν το ξέρω. Σίγουρα το βιογραφικό του δείχνει ότι έχει κάποιες προοπτικές και γενικότερα όποιος και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες πηγαίνει να παίξει στην Μεγάλη Βρετανία και ειδικά στην Premier League και ειδικά στο πρωτάθλημα το οποιοδήποτε που έχει σχέση με την Αγγλία ακόμη και είναι η δεύτερη κατηγορία είναι καλός ποδοσφαιριστής, μακάρι και στην πράξη να τον δούμε στον Άρη γιατί ο Άρης το χρειάζεται και επίσης ένα στοιχείο που είχε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό που δεν το είχε καθόλου την περσινή σεζόν, Νίκο, Χρήσατε. Είναι ότι είχε επιλογές να βγει ο Γκάμα και να μπει κάποιος άλλος, να βγει ο ένας και να μπει κάποιος άλλος. Αυτές οι επιλογές πολλαπλασιάζονται με Κάτσε, Γιώχαν και τον Σαντέ. Έχει ακόμα περισσότερες δηλαδή επιλογές από εδώ και στο εξής και μάλιστα ο Σαντέ σου δίνει και μια δεύτερη επιλογή του να... βοηθήσει στην κορυφή τη επίθεση σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια, σε κάποια παιχνίδια μάλιστα, ειδικά τα εκτός έδρας. Που παίζει στο χώρο. Που παίζει στο χώρο και μπορεί να παίξει στην κορυφή γρήγορο κτλ. Φάγατε το μάνο το παουξάκι. Δεν έχω δει δεν την εκτός έδρας. Δεν τον έφαγε κανένα το μάνο. Δεν τον έφαγε κανένα το μάνο. Το μάνο, αν θέλει την άποψή μου, μέχρι στιγμή τον έχει φάει ο εαυτός του. Είναι αδιανόητο και το έχω σχολιάσει να μπαίνει στο παιχνίδι με τον Μπαζιάννα στο 70 και να είναι πιο κουρασμένο από αυτού που βγήκανε. Ναι. Άρα. Ο κάθε μάνος θα πρέπει να αντιληφθεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να όταν είσαι στον Ολυμπιακό και πας στον Άρη, μπορεί να φας ένα ξενέρωμα από την άψη καριέρας. Γιατί όταν πας από τον Όφη στον Ολυμπιακό είναι άλλο, και όταν ξανακατεβαίνεις, γιατί κακά τα ψέματα κατεβαίνεις, όσο και αν δεν αρέσει αυτούς τους φίλους, ξέρω κάτι φίλους Μαριανούς που μου λένε μερικές φορές, θα λες ότι ο Άρης είναι ο καλύτερος όλων και πρώτος κτλ. Ναι, στην καρδιά μας. Στο δικό μας το μυαλό. Είναι. Ναι. Πρακτικά δεν είναι. Και ο ποδοσφαιριστής δεν τον αντιμετωπίζει τον Άρη έτσι όπως αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι μια. Όπως και δεν αντιμετωπίζει και τον ΠΑΟΚ όπως αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Μπορεί ο ΠΑΟΞής να λέει, ο Αριανός να λέει, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι λίγο πιο ρεαλιστής στα πραγματικά δεδομένα που συναντά και με τα οποία τρέχει η καριέρα του. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει λίγο να φύγει από αυτό το mood ο Μάνος, μια που τον θίξατε. Γιατί αν δεν υπήρχε θέμα, Νίκο μου, δεν θα κοιτούσε ο Άρης για να πάρει ελεύθερο επιθετικό και να βάλει άλλον έναν εκεί. Ο Λόπεθ για μένα είναι ένας παίκτης που δέχεται μια αυστηρή κριτική αυτή τη στιγμή δυσανάλογη της προσπάθειας και της προσφοράς του. Ναι, δεν έχει απειλήσει, έχει βάλει ένα γκολ με τη Λαμία, αλλά αν το σκεφτούμε λίγο, αυτή είναι και η μοναδική πάσα που έχει πάρει. Σε όλα και τα παιχνίδια. Λόγω με τους επιθετικούς, εγώ νομίζω πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω υπομονή. Γιατί είναι και η θέση ότι περιμένουμε όλοι να έρθει και να βάλει και δύο και τρία γκολ στο ξεκίνημα. Πρέπει δεν να είναι πάρει και τόσο. Πάσα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου και επίσης είναι και λίγο και θέμα συγκυρίας πώς θα σου κάτσει, έτσι. Δεν έχει κάνει λίγο τελικές. Ναι, ο Άρης είναι μια ομάδα όμως που βασίζεται και βασίζονταν στα άκρα.
Δηλαδή παίρνει πολλές τελικές ο Μπρούνο Γκάμα, παίρνει πολλές τελικές έπαιρνε ο Φετβατζίδης. Είναι φυσιολογικό το σημείο αυτό. Ενοχλούμε τον Νίκο βέβαια, γιατί έχει το αγαπημένο του, το αγαπημένο του σύριαλ πλέον. Όχι, κοιτούσα εδώ πέρα κάτι. Τι κοιτούσε, το σκύλο βλέπεις. Ναι, βλέπω το σκύλο. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Τώρα θα πάω να το δω κι εγώ αυτό. Να πας. Ναι. Είναι ωραίο. Πώς λέγεται, Ρεξ. Ναι, είναι μια νέα. Καινούργιο όμως. Το καινούργιο όμως, όχι το παλιό. Ναι. Έχω τρέλα μεταλλικό σκύλα. Γιατί είχα μικρός. Ναι. Δύο και θέλω να πάρω τώρα κι άλλο. Είναι πραγματικά εκπληκτικά σκυλιά. Ωραία. Γενικά είναι ωραίο να έχεις ένα σκυλί. Θα πω. Ναι, είναι μια παρέα. Είτε σκυλί-σκυλί, είτε σκυλί. Σκυλί. Όχι. Δεν είναι κανονικό, λέμε. Δεν υιοθετεί εκπληκτικά. Και εκείνο κανονικό είναι. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον Άρη. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Θέλετε να σα πω ένα μάτο, λέει ο Κλάντεμπεργκ. Δεν δόθηκε. Πέναλτι του μάτος που δεν δόθηκε, το λέει ο Κλάντεμπεργκ. Στο βιντεάκι που μοίρασε η ΚΕΔ. Πέστα σε όλους τους ρεπόρτερ ΠΑΟΚ που λέγανε ότι δεν είναι. Μα δεν είναι. Γιατί. Μια που μου το λες. Και ο Τάσος το είπε. Ναι, γιατί. Στο λέω και το είδα. Και ο Τάσος Τρέγιας το είπε, ο οποίος άκουγε χθες τη συνομιλία με τον Ντρούλινγκ. Είπε ο Τάσος χθες ότι υπάρχει επαφή, αλλά είναι ανεπαίσθητη και δεν. Είναι πέναλτι. Όταν όμως λέγαμε ότι είναι ανεπαίσθητη η επαφή που είχε ο Ντάτκοβιτς με τον Περέα στο Βόλο, εκεί μας είπαν ότι κάθε επαφή είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι εκείνο. Είμαι μετά στο τρέγια 100%. Ναι, ναι. Τώρα εκείνο είναι πέναλτι. Που εννοείς ο Ντάτκοβιτς τον χτυπάει, το βρίσκει ο Ντάτκοβιτς. Κάνει άλλα τρία βήματα ο Περέα και μόλις η μπάλα βγει out, πέφτει κι αυτός. Ναι, και το καλύτερο επειδή είμαι στο γήπεδο. Πέφτει κάτω. Και πέφτει έξω από το γήπεδο. Ναι. Σηκώνεται. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο και ξαναπέφτει. Μάλιστα. Ωραία. Γενικά στο Βόλο δεν είναι καθόλου τη φασαρία. Είδατε χθε εικόνα. Γενικά στο Βόλο δεν είναι τη φασαρία εκτό να παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τον ΠΑΟΚ. Από το 60 τσιρίζανε. Όχι, όχι, δεν κατάλαβε. Τσιρίζανε, αλλά ανακοίνωση δεν είδα για τη διαιτησία για το πέναλτι που δεν πήρανε. Το καθαρό πέναλτι. Ποιο πέναλτι χρήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο, όχι στο δεύτερο. Του Βόλου. Και στου φωτιά. Ο Κλάτεμπεργκ. Ο Κλάτεμπεργκ δεν το είχε κάνει τι φάσει. Το είχε όμω ο Βαρούχα. Και τι είπε. Ο Κάκο λέει δεν είναι πέναλτι. Τι θα έλεγε ο Κάκο. Ότι είναι. Θέλω το κλάδι παίξω βαρό. Δεν πειράζεται τώρα. Μην κράζεται τον Κάκο. Άρα δείχνει πολλά πράγματα. Φυσικά τον κράζει γιατί βλέπει ότι ο Κλάτεμπεργκ τον διώχνει από την αμυστή δουλειά του. Δεν έχει καμία σημασία. Ο άνθρωπο δουλεύει τζάμπα τώρα και πηγαίνει την Κέρκυρα. Μάρτια από Θεό είναι. Δεν έχει καμία σημασία. Το κουρεύει στην Αθήνα. Α, μετακόμισε και τώρα. Το βάζετε και σε έξοδο δηλαδή. Συγγνώμη, δεν είναι στο πυροσβεστικό σώμα στην Κέρκυρα. Εντάξει. Και μένει στην Αθήνα ενώ είναι στο πλήρω. Δεν είμαι σίγουρο, παιδιά. Μπορεί να είπε και βλακία μου το γιατί κοντρεύει στην Αθήνα. Δεν είμαι 100% σίγουρο. Εγώ μπορώ να λέω βλακία ότι είναι στο τμήμα στην Κέρκυρα. Μπορεί... Αυτό νόμιζα και εγώ. Ότι μένει στην Κέρκυρα. Απλά σου λέω ότι. Μα αφού διάβαζα πέρσι σε όταν είχε κάτι με κακοκαιρίε και τα λοιπά, δεν μπόρεσε να πετάξει την Κέρκυρα. Α, μπορεί. Μπορεί. Και τον βγάλαν τηλεφωνικά. Πάντως σου λέω ότι έχουμε ένα conflict of interest. Δηλαδή εδώ ο Κλάντεμπεργκ μας λέει αυτό το πράγμα και ο Αναστάσιος έλεγε, επειδή τον είδα, δεν ξέρω τι είπαν οι άλλοι. Ο Αναστάσιος δουλεύει σε κανάλι του Προέδρου που σχολίασε το πέναλτι και, και είπε την απόφαση που ήταν υπέρ του Προέδρου. Ο Κλάντεμπεργκ έμισθος δουλεύει στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Προσωπικής Ομοσπονδίας, η οποία ελέγχεται από τον. Δεν ξέρω. Δεν μπερδεύομαι. Άκου λοιπόν τώρα να σου πω το εξής. Ο Κλάτεμπεργκ με αυτό που κάνει τελειώνει Βαρούχα, Τσίκινη και Κάκο. Μακάρι. Ας σου τελειώσει. Τους τελειώνει. Πλέον δεν συζητάμε τι είπαν αυτοί. Ωραία. Και αυτό είναι το σωστό. Ωραία. Και αν μπορεί να τα βγάζει και Κυριακή βράδυ να τα βλέπουμε και Κυριακή, θα είναι ακόμα καλύτερα. Πλέον συζητάμε. Το τι λέει ο Κλάτεμπεργκ. Ναι. Αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος, αυτό παίζει ρόλο. Okay. Γιατί μέχρι πέρσι, εκτός από τους καθηγητές διαιτησίας, υπήρχαν και διάφορα ρεπορτάζ Νίκο Μοσκοβίτη, ναι. τα οποία μας έλεγαν ότι ο παρατηρητής δικαιώνει τον τάδε. Ναι. Και εγώ έχω κάνει ένα ρεπορτάζ διαβάζοντας το ρεπορτάζ και παίρνω τον παρατηρητή τηλέφωνο. Και μου λέει: έχω γράψει ακριβώς το αντίθετο. Μάλιστα. Όφι Άρη στο παιχνίδι, Σέζο στο βαρ, Κομίνης στο τέτοιο. Την άλλη μέρα. Δικαιώνει τον Κομίνη που δεν έδωσε το πέναλτι στον Άρη. Γιατί ήταν υπέρ του Άρη, αυτό το δικαιώνει. Ναι. Και λέει ο παρατηρητής: έχω κάνει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί είναι φίλος μου. Μάστε. Ωραία. Τι ωραία. Άρα το θέμα του Άρη τι λέει. Ο Χρήστος για την κόκκινη του Βέλεθ. Έχω πολλούς φίλους παρατηρητές και διαιτητές. Εκεί είναι το ζήτημα. Πρέπει να βάλετε το ηχητικό τώρα. Να το βάλουμε μετά το διάλειμμα. Το βάλουμε το διάλειμμα. Τον ακούσουμε το παιδί. Γιατί έχει πάει παρά 20 και βάλουμε διάλειμμα. Ότι παίρνω κομμάτι τη εκπομπή. Όχι, έχει πάει παρά 20. Σκέφτεσαι ότι σε καλύπτω. Όχι, μια χαρά με βολεύει αυτό, αλλά έχει πάει παρά 20. Αν σε βολεύει, γιατί προσπαθεί να το σταματήσει. Γιατί έχει πάει παρά 20. Ωραία, και το διάλειμμα.
Τι, το διάλειμμα θα παίξει τώρα. Αμέσως μετά το top ακροαματικότητα της εκπομπής σας, το δεκάλεπτο που είναι το μεγαλύτερο σε ακροαματικότητα, θα παίξει ο χορηγός. 20 λεπτό πιάσα. Το δεκάλεπτο είναι το δεύτερο, το πρώτο λέγαμε χαζά. Τώρα είναι τα ωραία. Πολύ ανάλυση μας κάνει πάνε το Παναθηναϊκό. Άρης, έλα. Πόσοι που δεν θέλετε κάτι. Πάμε, ναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο, μας λέει εδώ ο φίλος. Ναι, ωραία, μας το δείχνει. Και πιάνω. Το λίγο. Πόσοι που δεν θέλετε κάτι. Μήπως είναι η προβολή του. Γιατί θα βγάλει και δύο κόκκινες. Κάτσε λίγο, περίμενε. Το τάκλιν. Ο Βέλεθ, είναι αυτό, βέλετε. Αυτό δεν λέμε. Ναι. Ναι. Ωραία, τι λέει. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε τώρα, μας το δείχνει, μας ξαναδείχνει. Τίκλο, φαντάζομαι δεν θα μπει ότι έπρεπε να πάρει κόκκινη ο Βέλεθ. Να ξυπνήσουμε λίγο στο λαμπαοτάρι, φίλε. Άιντε. Γιατί στα, εδώ στο site που βλέπει ο συνάδελφος δεν διακρίνω ποιο είναι. Μάλλον δεν θα παίξει τίτλος. Έπρεπε να πάρει κόκκινη ο Βέλεθ. Έπρεπε να πάρει κόκκινη ο Βέλεθ. Ο διαιτητής δεν αναγνωρίζει ένα κράτημα φανέλας εκτός περιοχής πέναλ, το οποίο θα έπρεπε να τιμωρηθεί με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. Η κέντρη πρόστα θα ήθελε να σημειώσει ότι μία κίτρινη κάρτα θα έπρεπε να δοθεί για ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης, καθώς δεν συναντώνται όλα τα κριτήρια που καθιστούσαν τη φάση ως στέρηση προφανώς ευκαιρίας για γκολ. Ωραία, δεν έγινε. Έγινε. Άρα κίτρινη. Κίτρινη, ναι. Άρα σωστή απόφαση. Μας λέει εδώ φίλος ο Κλάδης. Δεν έδωσε καν το φάουλ. Α, δεν έδωσε καν φάουλ. Σε αυτή τη φάση. Okay. Και στο Sky ανακαλύψαμε το site. Εγώ λέω ότι είναι πιθανή τέτοια για γκολ. Περίμενα πολύ χειρότερα για τον Παναθηναϊκό. Από αυτό. Πίστευα δηλαδή ότι θα γίνει κάτι και θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός με διάφορους τρόπους. Δεν μπορούσε. Πρόσεξε λίγο όμως τώρα. Δεν βλέπει προφανή θέση για γκολ ο Κλάτεμπεργκ εδώ. Όχι. Είσαι κοιμισμένος, Κλάτεμπεργκ. Αρχίσαμε. Δεν βλέπει πιθανότητα για γκολ. Δικαίωση κάκου. Δεν βλέπει για γκολ. Ο κάκος έλεγε ότι. Είπε. Εδώ έχει το τέτοιο του Μάτος. Αυτό. Το οποίο το λέει πέναλτι. Τι βέβαια, φίλε. Και εγώ να πω την αλήθεια για πέναλτι το πέρασε, παιδιά. Δεν ξέρω αν το κρατάει καλά ή αν το κρατάει λίγο ή αν το ρίχνει ή αν όχι. Τον κρατάει. Στα δικά μου τα μάτια. Δηλαδή, αν η φάση ήταν ο Ζίβκοβιτς με τον Νέιρα, τον Νάπολο, θα τσιρίζαμε για πέναλτι. Αυτό λέω. Καλά, αυτό μα τον κρατάει καθαρά, τον κρατάει. Και εγώ έτσι νομίζω. Εξαρτάται, Νίκο, τι χρώμα έχουν τα γυαλιά που φορά και τα βλέπει. Και γιατί το βάζει. Πολύ καλό. Νίκο. Τζίλο το βάζει. Τζίλο. Τσόρα! Τώρα δυναμητίζει το κλίμα και μετά τις 6. Με τζίλο στο βάρι! Και μετά τις 6 εμείς θα διαχειριστούμε μετά τον Βάρ. Και στον Ολυμπιακό είχε βάλει βάρ. Αυτό είναι από τη δράμα. Το τρελό το παοξάκι αυτό. Αυτό που είχε ακυρώσει τον γκολ. Από τη δράμα. Τρελό παοξάκι. Πώς τον λένε. Από κάπα είναι το επιθετό, δεν θυμάμαι. Okay. Δεν στο να. Παοξάκι. Αυτό είναι από την Κομωτινή. Μη λες ότι να είναι. Την καβάλα είναι. Αυτός είναι προπονητής. Το πέταξα έτσι, δεν εννοούσα αυτό. Κοτσάνης νομίζω λέγεται. Κάτι τέτοιο. Κοτσάνης. Κάπως έτσι λέγεται. Δράμας όμως. Παοξάκι, άρρωστο. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά, μπράβο. Μπράβο, Μοσχοβίτη. Ωραία. Αντί να τα λέει αυτό. Καλά που είμαστε εμείς μπασκετικοί εδώ πέρα και ασχολούμαστε λίγο με τα θέματα. Εντάξει. Πότε παίζει μπάσκετ? Αύριο, 5 η ώρα, Νίκο. Το ωραίο αύριο, πάω Κλάρισα. Τι αύριο? Ναι, ρε φίλε, κύπελο Ελλάδος. Βέβαια. Θα βγαίνει σαν αδιαστήματα. Δεν πιστεύω θες μετάδοση και βάζει πάω Κλάρισα. Πιστεύω ότι πρέπει να ακούσει ο κόσμος λίγο όταν βγαίνει το μπάσκετ. Θα μπει με τρεις, Νίκο. Θα μπει με clean fit, θα είσαι και το όλο το δίωρο. Εννοείται. Στο μαζί με τον Νίκο και θα ενίοτε θα λες και το σκορ. Τρίποντο του Ράζ διπλό. Η Λάρισα τελείωσε. Η Ηρακλής Λάρισα την άλλη παράλληλη εβδομάδα. Τι φιλικό πάω Κλάρισα. Δεν είναι φιλικό, ρε. Κύπελο είναι. Κύπελο τι έχετε τώρα. Είναι κανονικό. Τι κύπελο τώρα πάω Κλάρισα. Έλα, Νίκο, μια χαρά θα είσαι, φίλε. Ενώ εσύ πήγε με τον Ιωνικό και φάγε την κατραπακιά. Δεν πήγα εγώ. Στο Δημήτρη Σαγκουράκη. Να, δηλαδή πούμε, να σημειώσω τον Δημήτρη Σαγκουράκη. Την απόλυτη δικαίωση τη ΚΑΕΑΡΙΣ. Δικαίωση, ε. Και τρελαίνομαι που κάποιοι Αριανοί λένε καλά για 25 χιλιάρια κάναμε τη φασαρία. Όχι, τη φασαρία δεν την έκανε για 25 χιλιάρια. Γιατί έτσι κι αλλιώ τα 225 είναι τα περισσότερα. Τη φασαρία την έκανε γιατί έπρεπε να την κάνει. Σε αντίθεση με τον Πάο και τον Ηρακλή που λούφαξαν και δεν κάναν τίποτα. Λέω εγώ, ο Νίκο Μοσχοβίτη. Και πήραν τα 175 ενώ μεγάλε ομάδε θα έπρεπε να διεκδικήσουν περισσότερα. Θα σου πω ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αν συνεννοούνταν με τον Άρη, θα μπορούσε να κάνει αλλιώς και να μην ψηφίσει. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ξέρω κατά πόσο ήταν εύκολο να γίνει αυτό τώρα. Δεν θέλαμε να πάει απέναντι. Θέλαμε να πιέσουν 2-3-5 ομάδες να κάνουν ένα μπλοκ όπως το έκανε ο Προμηθέας. Τι ωραίο. Μπλοκ. Για να απλά πάρουν χρήματα και με βάση την εμπορικότητα που δικαιούνται. Κάτσε να δούμε τι θα έρθει. Στα χαρτιά από την εταιρεία του δικαίου του καθένα, γιατί όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε τόση φασαρία ήταν αυτό που λένε οι ομάδες μεταξύ τους για το πώς θα μοιραστούν τα χρήματα. Δεν ήταν μπορεί, μπορεί ο Μητσοτάκαρος να πει: εγώ δίνω 300 στον Άρη. Τηλέφωνο πέσει και με τον Αρβανίδη, κολλητός. Να το κανονίσει. Έχω ήδη πει. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Αυτό ήταν ο Χρήστος Τσαλτίδης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Πανηγύρι, έτσι. Είναι πολύ γνωστό αυτό το τραγούδι. Πάρε μου λίγο τον Νέτο. Πάρε λίγο, ναι. Πάρε λίγο τον Νέτο και το Μάτος.
Λοιπόν, τι γίνεται, Νίκο? Για ένα δεκάλεπτο θα μιλήσω μετά τις 6 με τον Κώστα του Βασιλόβλου. Έτσι. 2-3, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια για 10 λεπτά. Ναι, παιδί μου, θα το πάρουμε λίγο γραμμούλες τώρα. Για 9 λεπτά οι γραμμές είναι δικές σας. Θα έχουμε τον Κώστα Βασιλόβλου σε κάποια φάση να κάνουμε. Να μιλήσουμε λίγο για πάω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στον πάω γίνεται λίγο ένα. Ένα σασυρμά, θα λέγαμε. Μια φασαρία, τέλος πάντων. Έγινε μια φασαρία για τα μάτια σου, Μαρία, λοιπόν. Γκοντζάρεβα. Έχασε το πρώτο το team στον πρώην τελικό με τον Σβάρτσμαν. Μάλιστα. Δεν έχουμε δει τίποτα να κάνουμε. Αν κερδίσει, παίζει με τον Αδάλνικο. Που τον κέρδισε δύο φορές τελικού συνεχόμενο στο Ρολάν Καρός. Τι έκανε, δεν έχω σχοληθεί καθόλου. Τι έχει περάσει τα προημιτελικά του Ρολάν Καρός για πρώτη φορά στην καριέρα του. Θα το πάρει. Αύριο ναι. Τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ρούμπλεφ. Από τον οποίο έχει χάσει τρεις φορές. Στα πέντε παιχνίδια. Απέκλεισε πολύ καλό χθες τον Ντιμητρόφ. Πάρε μου λίγο το Μουράτογλου. Πάρε λίγο το Μουράτογλου. Έλα, Πατρίκ. Έλα, Πατρίκ. Έλα, τι γίνεται. Μίλα μας λίγο για τον Στέφανο. Ο Πατρίκ, ο οποίος τα είχε με τη Σερένα Βίλιαμς, ναι. Τα είχαν, ναι. Τα είχαν. Αλλά τώρα λέει χωρίσανε, λέει, και μετά ναι. Έμειναν δύο πολύ άλλοι φίλοι. Γιατί άλλοι... Ναι, οι άλλοι παντρεύτηκαν, είχαν παιδιά κτλ. Ναι. Έκανε πολύ κακό σχολείο, αλλά επειδή μιλάω στο ραδιόφωνο δεν το κάνω. Όχι, οπότε... όχι. Γιατί δεν το σκέφτηκα και έχει κάτι κακό στο μυαλό σου για τη συγκεκριμένη. Καθόλου. Δηλαδή. Α, γιατί. Καθόλου. Μια χαρά. Καθόλου είναι, λίγο, είναι λίγο μπαμπάτσικια. Έω πολύ. Εντάξει, οκ, okay, αλλά είναι γυμνασμένη. Πολύ γυμνασμένη. Είναι πολύ γυμνασμένη. Ναι. Είναι πολύ γυμνασμένη για γυναίκα. Θεωρείς, δεν είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπεις, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι... Έλα, ρε Νίκο, εντάξει. Δεν νομίζω διεγείρεσαι. Όλα αυτά ανήκουν υποκειμενικά. Θα μου πεις άλλος... διεγείρεσαι και από αυτά που θα σου πούνε, δεν έχει να κάνει μόνο με την εικόνα. Ναι, είναι και το μυαλό. Σωστά. Εντάξει. Σωστά, αλλά με κανένα χέρι σαν το δικό σου και ένα παραπάνω. Δηλαδή... Γιατί πρώτα πρέπει να κερδίσει το μυαλό. 100%. 100%. Μάθει λόγω the brain που λέει και η φίλη μας η. Δικαιώσε. Δικαιώσε. Μπορεί. Δεν θυμάμαι ποιο το λέει. Πάμε στον πρώτο φίλο, Ιωάννα Μαλέσκου. Στον πρώτο φίλο για σήμερα, καλησπέρα. Καλησπέρα σα, κύριε. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε. Έχω χάσει επεισόδιο. Τι έγινε με την Μαρία? Τη Μαρία? Στην Κοντζάρεβα, κάτι λέτε. Και το άκουγα και το Ζαγόρα, κάτι άλλο. Η σιδηρά κυρία του ΠΑΟΚ, τι? Τι έκανε? Τι έγινε, κάτι, όλα καλά. Μια χαρά. Όχι, μια χαρά, κομπλέ, δεν έχει κάτι. Είναι. Κομπλέ. Α, γιατί έλεγε ο Ζαγόρα κάτι, Μαρία, την κάτι, κάτι έχω χάσει εγώ, αλλά τι έχατε, δεν ξέρω γιατί. Λογικό ότι ξυπνάω αργά, ότι κοιμάμαι νωρίς το πρωί, ας πούμε, τα σημερώματα και έγινε κάτι. Όχι, 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 όχι. Το κατάλαβα. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας κάτι, κύριε Κροατά. Όχι, γιατί πάλι αναφερθήκα το όνομα, γι' αυτό λέω. Μπορεί εμείς να είμαστε, να μπολάμε και ετώ, έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει κάτι. Ενδεχομένως, ναι. Δηλαδή... Δημοσιογράφη, τι να πω. Ακριβώς. Πάντα πρέπει να καλυπτόμαστε εμείς, ξέρεις. Ένα λέμε και μετά λέμε ότι μπορεί να γίνει και εκείνο. Σωστό. Κάθε φορά. Η πισινή. Δημοσιογράφη, δικηγόρο, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, πέσαι, ένα μπράβο. Ακριβώς. Νόμιζα ότι πέσανε. Τι γίνεται, τι έχουμε? Τι να έχουμε? Ο Χρήστοφος διατείνεται ότι η ομάδα σου είναι η πιο ποιοτική της ιστορίας. Όχι, πιο πλήρη, συγγνώμη. Κοίταξε να δεις. Πλήρης είναι. Αλλά σαν υλικό, έτσι, πιστεύω ότι το 9-10 είχαμε καλύτερο υλικό. Το 9-10? Ποιοτικό, έτσι. Με τον Κούπερ, λες. Ναι. Ναι. Με Κούπερ, ναι, με Κόκκι, με Νέτο, με τον άλλο, όπως το λέγανε τον... Είχαμε. Κοίτα, το υλικό... Με τον Αυτή, με τον Κάλβο, με τον Χαβίτο, είχαμε καλύτερο υλικό. Η αξιολόγηση... Αλλά από πίσω δεν είχε τίποτα. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Πρώτα, αν κοιτάς καθαρά το ρόστερ, το υλικό, τα ονόματα και μετά το τι έχει πετύχει το καθένα. Δηλαδή, έχω μια εικόνα το τι έκανε εκείνο το ρόστερ, πρέπει να δούμε θα κάνει και αυτό. Παιδάκι μου, εάν εκείνες εκείνο το ρόστερ είχες έναν ποδοσφαιριστή θέση του Ναυτή, τον τελικό δεν τον έχανε. Ίδιο, με ίδια χαρακτηριστικά, έτσι, σκληρό, δυνατό, να μπαίνει στις φάσεις, είχες, πίσω ναι. Τον Ναυτή ήταν το χάος. Ο Μεντίν Ναυτή, δηλαδή βγήκε ο Ναυτή με το μεθλάφι, γεια σας, τελείωσε. Και στήρε το κέντρο Παναθηναϊκός για πλάκα. Ναυτή, αν θυμάμαι καλά, γιατί μου στη γήπεδο ήμουν. Δεν είναι. Ναι. Εμένα αυτό που με προβληματίζει, άσχετα εάν δεν έχει πάρει ακόμα πάσης όπως λέτε, γιατί μπορώ να πάω μέχρι και το 79-80 τη μεγάλη ομάδα που είχαμε, έτσι, που είχες 10 στα 11 πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά το 9 σου ήταν, δεν έβαζε γκολ με τίποτα. Ποιον άλλο? Ανεβάζαν όλοι οι υπόλοιποι. Τι πες? Πότε λες, ρε? 79-80. Τον παράζει. Ποιον είχαμε στο 9? Τον είχαμε τον Ανανιάδη, μετά έρθει ο Φαλής ο Τσιριμόκος. Ποτέ δεν είχαμε σε τρεφόρ, ποτέ. Αν είχες σε τρεφόρ που να τα παστελώνει, να κάνει τη μισή φάση γκολ, όπως είχε ο Πάκου τον Πρίγιος, ας πούμε, θα έχεις πάρει και τον τίτλο εύκολα και άνετα. Δεν μπορείς να έχεις όλα. Πάνε όλοι πολύ γκολ, εκτός από τον Σέντρε Φόρ. Δεν μπορείς να έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Και πιστεύω ότι είναι και φέτος το Άρης. Βέβαια, δεν τον έχουμε δει ακόμα, έτσι, σίγουρα. Τι κάνει αυτό, να πω. Σε βάθος χρόνου κρίνονται όλοι. Ναι, ναι,
Εντάξει, δεν έχουμε δει την ομάδα ακόμα. Σίγουρα, όπως είπες, να δούμε τι θα πετύχει η ομάδα, έτσι. Αυτό, πολύ βασικό. Αλλά είναι το μόνο που φοβάμαι. Είναι το μόνο που φοβάμαι αυτή τη στιγμή βλέποντας τα πεπραγμένα, έτσι. Ότι έχεις βάλει 7 γκολ και έχεις βάλει μόνο ένα γκολ από το center for. Δεν είναι, κάνω εγώ λάθος. Να σου πω κάτι, ας μπαίνουνε και ας μην έρχονται από φορ. Δεν αντιλέγω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ας πούμε αν είχες πάρει τον Άσο με τον Ηρακλή εκείνη τη χρονιά, ας πούμε, στο Χαριλάου που έλειξε 0-0, ναι. Θα σου πρόβλημα δεν θα χρειάζεται να παράζει. Είχες χάσει όμως καμιά 20 ευκαιρία στο center for. Δεν την έβαζε με τίποτα μέσα. Κατάλαβες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα ωραία. Mm-hmm. Καλό απόγευμα να έχετε. Και εσείς και καντώ. Πάζουμε που σημαίνει ότι είχαμε πελάτη. Πολύ σημαντικό αυτό. Καλή υπόθεση. Δουλειά να υπάρχει, Αντώνη. Πάντα σημαντικό. Δουλειά να υπάρχει. Πάντα δουλειά να υπάρχει. Πάντα δουλειά. Εχθές, φίλε, για να καταλάβεις, ναι. Σε 3 ώρες από τις 12 μέχρι τις 3 ώρες τα ξημερώματα, κατάφερα, φίλε, και έκανα 2 πελάτες. 2! Το ένα. Αντώνη, τώρα πάμε την πλάκα και πριν κλείσουμε. Πριν κλείσουμε και να μην καθυστερούμε κι άλλους. Δύο ολόκληρους πελάτες. Το βράδυ, ρε φίλε, τώρα. Πήρα 8,5 ευρώ. Τι γίνεται, για πες μου λίγο, δηλαδή μέχρι τώρα δουλεύετε. Θέλω πλέον. Να τα ξοδέψεις με σύνεση. Αφού το είπα, ρε Νίκο, δεν το κατάλαβες. Τρεις η ώρα, δηλαδή διαλάνει περισσότερο. Από τις 12 μέχρι τις 3. Και κανονικά πρέπει να το διαλύσεις, να το πρέπει να το διαλύσεις μία. Αλλά λες μπάσκε. Ναι. Συνήθως το μπάσκε δεν έρχεται, να ξέρεις. Ναι. Μένεις εκεί στο μπάσκε, ας πούμε. Ναι, ναι. Απλά ευελπιστείς, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα άλλο μπορεί να κάνεις. Ναι. Μόνο να ευελπιστείς μπορείς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Εκεί, το σταυρό μας και προχωράμε. Υπομονή και όνειρα. Υπομονή και όνειρα. Γεια σας, κύριε Αντώνη. Γεια σας, ευχηθείτε. Γεια σας, να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-3-10-2-7-3-8 για κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο ακόμα. Όποιος είναι έξω, όποιος βγαίνει πλέον, όταν έρχεται εκείνη η ώρα που κλείνουν τα μαγαζιά, είναι σαν να είναι πρωτοχρονιά. Δηλαδή, βλέπεις όλους 11.30-12 παρά να είναι σαν να πηγαίνουν τα κοτόπουλα δεξιά-αριστερά, να περπατάνε στον δρόμο, να πηγαίνουν στα αυτοκίνητα του, αυτοκίνητα στον δρόμο, μποτιλιάρισμα για 15-20 λεπτά. Αυτό είναι τις 12 ώρα που κλείνουν όλοι. Και μετά τίποτα. Και δεν είναι όλες τις μέρες έτσι, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τώρα για Παρασκευή και Σάββατο για παράδειγμα, που όντως κυκλοφορεί, έχει και καλό καιρό ακόμα, οπότε κυκλοφορεί κόσμος αρκετός. Εκεί 11.30 με 12 γίνεται ένας χαμός, καμιά ώρα δηλαδή, αντεβάζω και 12.30 μέχρι να φύγουν όλοι από όπου είναι. Και μετά τίποτα, βόμβα πυρηνική, όταν λέμε πυρηνική, δηλαδή τίποτα. Σαν να δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό απορώ οι φίλοι μας οι μπλε φιλίτη, πώς την παλεύει το βράδυ. Που έτσι κι αλλιώς το βράδυ για την μπλε φιλή είναι δύσκολο. Πόσο μάλλον τώρα που. Δεν κυκλοφορεί και άνθρωπος, έτσι. Χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολο. Φυσικά. Για τα μαγαζιά. Φυσικά. Για όλους. Για όλους είναι δύσκολο. Για όλους. Έρχονται δύσκολο και ειρηνικό και έχουν φέρει ήδη γρήπες. Και η μόνη αντιβίωση. Όχι. Μη! Είναι να τρως πίτες. Μη. Νίκο Παπαδόπουλε. Κολοκυθώ πίτες. Αχ, τα είχε πει σε έναν φίλο που είχε υπηρετήσει τον Εύρο. Να είναι καλά τώρα, αναρώνει από την εγχείρηση που έκανε. Τα είχε πει ένα φίλο αυτά τότε που ήταν στον Εύρο πριν 7-8 χρόνια. Δεν τον ακούγαμε τότε που τα έλεγε. Ήρθαν μπροστά μας. Τέλος πάντων. Νίκο. Ο Τέλης είναι σε καλή κατάσταση. Σε καλή. Μαθαίνω το πατάει. Είναι πολύ το σημαντικό. Κιόλας, προχθές ναι. Που πήγαμε δεν το πατούσε, αλλά. Ίσα-ίσα για να κινείται λίγο και να είναι εντάξει, κάνει ναι. Κάποια δρομολόγια μέσα στο σπίτι. Γιατί ένας άλλος που είχε πάθει κάτι ανάλογο ήταν χειρότερα στην αρχή ναι. Από το φίλο αυτόν. Ναι. Οπότε εντάξει. Θα το βρει. Και μιλούσαμε στο τηλέφωνο και του λέω. Θα έλεγα λέω ότι δεν έχεις εσύ σήμα, αλλά δεν κουνήθηκες κιόλας λέω για να μην έχεις σήμα. Καλό. Καθυλωμένος. Σωστός. Λοιπόν, τα φιλιά μας θα τον έχουμε κι αυτό. Αν είναι ένας πολύ γνωστός YouTuber της πόλης βεβαίως. Μαζί με έναν έτερο γνωστό YouTuber είναι που είναι και πέρα μαζί. Είναι και στα καλύτερα καιρό που έχουν κάνει τον Καραμπαπά. Ακούνε τα πολύ καλύτερα σχόλια από όλους. Τον είδα. Πολύ καλά σχόλια ακούγονται. Μια χαρά. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα θα έλεγα. Ναι. Δεν τον είχα ακούσει να μιλάει ξανά τόσο πολύ. Ναι. Έχει ούτε να ακούσει να μιλάει. Λογικά ναι. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Μιας που τον ανέφερε και κάτι καταγγελίες για τον κύριο Καραμπαπά. Τι οποίες διάβασα. Λεπτομέρειες που κάνει τον πρωταθλητή. Τώρα και την έπεσε το διαιτητή, αν είναι δυνατόν. Ποιος θα το περίμενε αυτό. Ναι, γιατί οι άλλοι δεν κάνουν. Και είχε και δίκιο πάλι για ακόμα μια φορά. Τι? Είχαν και δίκιο. Δηλαδή ήταν και πέσιμο και δίκιο το πέσιμο. Με έχει κουράσει αυτά τα πράγματα. Για κάνουμε, δηλαδή, αυτή, είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που λέει και ο Χρήστος πριν λέει πρέπει να τα λέει αυτός, λέει δεν πρέπει να τα λέω εγώ. Με έχω κουράσει αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ. Φίλε, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε δυστυχώς όμως. Θέλω να ασχοληθούμε με την μπάλα. Αυτό είναι, ναι, εννοείται. Η πολύ. Επικοινωνία, ναι, αλλά τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάνε, εσύ ασχολείσαι με την μπάλα. Θέλω να ασχοληθώ με την μπάλα. Πάνε. Με μπαλίτσα. Ναι. Εμείς λίγο μπαλίτσα έχουμε να δούμε. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ τώρα. Αυτό ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Τι να κάνουμε, ρε Νίκο, δηλαδή. Ο Μελισανίδης. Τι να κάνουμε. Γιατί του δώσανε και του κρατάει από τότε του κρατάει. Ο Κλάτεμπεργκ. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δηλαδή έχω αρχίσει να κουράζομαι, δεν αντέχω. Ναι. Σε καταλαβαίνω. Και έχουμε και πρόσεχε ακόμα, είμαστε Οκτώβριο. Μέχρι το Μάιο δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Όπως μου είπε και ένας φίλος, μια καραντίνα ακόμα λέμε σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις, αλλά του λέω η καραντίνα θα μας κάψει από άλλα ζητήματα. Λοιπόν,
Θα πάμε στο διάλειμμα γιατί φτάσαμε 6. Θα επιστρέψουμε στο σχόλιο Κώστα Βασιλόπουλου και με τηλεφωνικές γραμμές εννοείται. Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, σαν το σκύλο με το γάτο. Έτσι, μπράβο. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι και τις 7 θα πάμε παρέα. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54222. Ο Νίκος διαβάζει τα μηνύματά σας, Νίκο. Τα έχει μπροστά του και τα τσεκάρει. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. 2-3-10-2-87 και 3-8-ράκια το τηλεφωνικό κέντρο για όλες τις ψυχούλες εκεί πέρα που είστε έξω και περιμένετε να βγείτε και να ξεπαθώσετε στον αέρα της πόλης είναι ανοιχτό. 2-3-10-2-87 και 3-8-ράκια, οι γραμμούλες δικές σας για μία ώρα που έχουμε ακόμα μπροστά μας, λιγότερο βασικά. Κάνα 50 λεπτό περίπου. Αν και σας βλέπω λίγο ποτονικούς είναι οι άλλοι, τώρα δεν έχει παιχνίδια κιόλας. Έχει Nations League που δεν ασχολείται άνθρωπος. Η διακοπή τον Οκτώβριο. Ναι, είναι κακή. Είναι η πιο ξενέρωτη. Είναι κακή. Βέβαια, θα μου πει πως πήγε το καλοκαίρι και η χρονιά φέτος δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μεγάλο διάστημα που δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Ναι, πολύ ναι, μικρό. Ναι. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Okay. Λοιπόν. Είναι λίγο ξενέρωτο. Πάνω εκεί που βρίσκει λίγο ρυθμό κάθε Σαββατοκύριακο εκεί παιχνίδια, το ένα τάλο και αυτά γίνεται κουβέντα. Έχουμε μεταγραφές. Ξαφνικά μένουμε έξω. Μεταγραφικός απολογισμός. Η ΑΕΚ τον πήρε αυτό το Τάνκοβιτς. Τον πήρε γιατί τραυματίστηκε ο Λιβάη Γκαρσία. Όταν θα επιστρέψει ο Γκαρσία θα παίζει αυτό με τον Τάνκοβιτς. Ναι, το καλό είναι ότι μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ που θα πάει να παίξει με την ΑΕΚ στο Άκαδα θα έχει το Λιβάη Γκαρσία ή το Μάνταλο. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, το δούμε στην πορεία. Ο Πετράν. Ο Μάνταλο είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, άσχετα που τον κράζουν όλοι. Πάμε στον επόμενο φιλόδοξο και έχει να πει αυτό για το Μάνταλο. Καλησπέρα. Έλα, Νικόλα. Έλα, ρε κλεωμένη. Πού είσαι κλεωμένη, τι, τι έγινε. Γιατί με αφήνει μέσα στο κρύο και περιμένω. Δεν σε άφησαμε στο κρύο της κορυφής κλεωμένη, βέβαια, ρε φίλε, εντάξει. Ξέρεις πως μπάζει εδώ πάνω στο Everest. Ο κλεωμένης, ο οποίος σε μια λοιπόν, έκρηξη ρεαλισμού, σε ένα άρθρο που έγραψε πριν δύο μέρες, έγραψε από κάτω σχόλιο, ο Σίλβα θα χτεί και θα βάλει 40 γκολ. 40. 40 γκολ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ενδεκάδα. Πάμε, κλεωμένη, πάμε, μόλις... σ' ακούω. Και εγώ και ο Μάντιος, πάμε. Μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί βλέπεις δικαιώνομαι. Έλα, κότσι, μιλάω. Λοιπόν, ναι. Μπουσέι Κουέστα, τερματοφύλακας. Ποιος? Μπουσέ, Κουέστα, τερματοφύλακας, αυτοί οι δυο. Με δύο τερματοφύλακες θα παίζουμε. Αυτοί οι δυο. Τις άξιοι είναι αυτοί οι δυο. Αν και ο τερματοφύλακας αυτός, ο Μπουσέ, με θύμισε πάρα πολύ έντονα τον Μπατζιαρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ναι. Δεξιά Σάκητς, καταπληκτικός, ανεβασμένος πολύ. Καλώς, θυμίζει, ναι. Θυμίζει τον Άρνολτ, θυμίζει τον Άρνολτ. Τρέντα Αλεξάνδρα, βέβαιος, ναι. Αριστερό. Ναι, λοιπόν, αριστερά Γκάνεα. Ποιον θυμίζει? Πρέπει να ανέβει. Κανέναν, γιατί πρέπει να ανέβει λίγο. Ναι, ωραία. Σας το είπε. Λοιπόν, κέντρο άμυνας, εντάξει, είναι ο Ρόουζ με τον... Μπεναλουάλ, Μπεναλουάν. Ναι, Μπεναλουάν, δεν λέγεται. Μπεναλουάν, ναι. Μπεναλουάν. Ο Γιωχάν. Το όνομα είναι αυτό, πως λίγο πιο... Μπεναλουάν. Αν και είδες το βουνό Βελιζήσης, είδες τι εμφάνιση έκανε πάλι. Απροσπέλαστος. Δεν είναι δυνατός πάντα. Λοιπόν, στο κέντρο βέβαια ο Τζέκο με το Ματίγια, έτσι πως παίζει ο Ματίγια, δεν βγαίνουν με τίποτα. Αλήθεια είναι και αυτό. Ναι. Λοιπόν, Μπερτόλιο μπροστά τους. Ναι. Και πάμε τώρα, εκεί είναι το μεγάλο το δίλημα. Ο Μαντσίνη με τέτοια εμφάνιση που έχει κάνει, είναι κρίμα να βγει από την εντεκάδα. Ο Μαντσίνη. Γιατί τον ρίχνει στον παίκτη. Άμα τέτοια απόδοση που είχε τον αφήσει στον πάγκο, ναι, δεν είναι, κύριε, δεν είναι σωστό. Ματέο, έχει... Ματέο έχω τώρα, δηλαδή τι θα κάνουμε. Ναι, ο Ματέο Γκαρσία μπορεί να πάρει ας πούμε τη θέση του Μπρούνο Γκάμα. Αλλά νομίζω ότι πάλι με τον Απόλλων Σμύρνης πάλι ο Μπρούνο Γκάμα θα ξεκινήσει. Ο Ματέο Γκαρσία θα πρέπει να περιμένει λίγο. Γιατί τον είδα και δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεν μ' άρεσε. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει βασικό που... σωμάτιο με τον Απόλλων Σμύρνης. Δεν θέλω να βγει ο Μαντσίνη πάλι, γιατί καλύτερα δηλαδή να βγάλει τον Μπερτόλιο έξω, ο Μαντσίνη δεν πρέπει να βγει. Γκάμα, Ματέο, Σίλβα και Λόπεθ κορυφή. Και ναι, ούτε τώρα θα σε έλεγα για τον Λόπεθ. Εγώ πιστεύω ότι ο Μάντζιος θα δοκιμάσει τον Σίλβα Σέντερ Φορ. Λοιπόν, εγώ πάλι πιστεύω δεν πατάει καλά ο... Τι πράγμα είναι. Μια είπες? Χαρά είναι ο Λόπεθ, τον γκολ του Λίμπε. Απλά ο okay, Φορ είναι η δουλειά του, παίρνει ένα σκοράρι, αλλά πατάει καλά. Τον γκολ τον λείπει, γιατί ο Σίλβα, άμα παίξει center for, εγώ τον είδα τον Σίλβα. Τον είδα σωματική διάπλαση. Ναι. Ο Σίλβα, άμα παίξει center for, ναι, για πρωινό θα τους έχει τους αμυντικούς. Κάθε σέντρα που θα γίνεται στο κεφάλι γκολ θα βάζει. Ναι. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω, ο Μαντσίνη με έκανε μεγάλη εντύπωση, ο Μαντσίνη. Τώρα βέβαια δεν ξέρω ο Ζάχος τι λέει, γιατί τον έχει κράξει άσχημα, δεν ξέρει μπάλα. Ο Μαντσίνη δεν ξέρει μπάλα, ο Μαντσίνη δεν θυμίζει τον Γκίγκαν, ρε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, και να τελειώσω τώρα, είδες ότι δικαιώθηκα, Νίκο,
και με την τραγική άμυνα της Λίβερπουλ που σου έλεγα. 7 γκολ από την Άστον Βίλα. Είναι δυνατόν. Η Άστον Βίλα. Όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Όχι, δεν συμβαίνουν όλα. Δεν συμβαίνουν γιατί είσαι αφελής. Είναι αφελής γι' αυτό. Γιατί είπα στο εγώ, ο Κλοπ πρέπει να τραβήξει τα αυτιά εκείνον που τον Βαντάεκ. Το Βαντάεκ. Λοιπόν. Που βγαίνει σαν το τραγί μπροστά. Κάτσε, ρε, και ξεχνάει να γυρίσει. Ξεχνάει να γυρίσει πίσω. Βγες μπροστά, ρε παιδί μου, να κάνεις μια φάση. Αλλά η Λίβερπουλ μπροστά είναι, έχει παιχταράδες. Βάλε τον επίλογο, γιατί έχω άλλους τρεις. Ναι, ναι. Εσύ, Βαν Ντάικ, κάτσε πίσω, βρε Τενεκέ. Κάτσε πίσω. Είδες τι έκανε. Γιος έκανε ο μαύρος, ρε, από την Άστον Βίλα. Θα παίρνει τηλέφωνο, Βαν Ντάικ. Πώς κυκλοφοράς έξω, ρε, στο Άνφιλντ, ρε. Είπαν κάτι. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα πάρει Βαν Ντάικ έξω. Ακούστηκε κάτι στο ραδιόφωνο για μένα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Μοσχοβίτης. Μάλιστα. Καλησπέρα μου. Τι γίνεται, κύριε. Γεια σου, ψηλή. Γιατί να βάζετε, ρε παιδιά, τον κλωμένη να γράφει το ρομπότ. Ναι, μια ωραία ιδέα. Η γωνιά του ρεαλισμού με τον κλωμένη. Για μια ερώτηση κρίσεως. Αν ο Άρης γιόρταζε σε ένα σίγουρο παραλυπικό τη συμμετοχή του σε ένα τελικό κυπέλλου και είχε μια πρόσκληση για γεύμα σε ένα Le Grand εστιατόριο με το Σάκη Ρουβά, τι θα προτιμούσε? Το Σάκη Ρουβά 100%. Το λέω εγώ, δεν θα διχαζόταν. Θα διχαζόταν, αλλά θα πήγαινε στο Ρουβά. Σάκη θα πήγαινε, ρε. Τον Άρη, εσύ τον έχει μέσα στα πόδια, τον πράγματα... θέλει. Έλα, παρακαλώ. Τα πράγματα είναι άσχημα. Oh. Εγώ, σαν πεσημιστής, καταρχήν το από χθες είναι πρώτη Γρανάδα, δεύτερη Αϊτχόβεν, τρίτος ο Πάο. Για το UEFA ασχολείσαι εσύ μόνο, για το πρωτάθλημα τα βλέπεις καλά τα πράγματα. Για το UEFA ασχολείσαι. Κάτσε, περίμενε, δεν τελείωσα. Δεν το πρωτάθλημα και το κάνεις. Το πρωτάθλημα δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Τώρα, τι δεύτερο βγεις, τι τρίτο βγεις. Εκτός αν η Ελλάδα κάνει μια εκτόξευση 8 θέσεων, α πούμε, και έχει τα. Ναι. Οπότε τι δεύτερο σε αυγής, τι τρίτος σε αυγής, τι τέταρτος σε αυγής, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ούτε... Ναι. Απορώ και τα γκρουπ πώς θα βγάλουν, ας πούμε, μετά. Ναι. Τα γκρουπ δαμικώντας εννοώ. Οπότε ο Ιβάν το καλοσκέφτηκες, είπε θα... Το σκέφτεται μάλλον πολύ καλό άνθρωπος. Δεν ξέρω τώρα τι σκέψεις έχει. Τον κυνηγάνε όλοι από παντού και από όλες τις πλευρές. Τουλάχιστον έκανε, θέλω να πιστεύω, ένα ρετουσάρισμα οικονομικό. Καλούτσικο, καλούτσικο, Γιατί να σε ρωτήσω λίγο, επειδή κάνεις κουβέντα ποδοσφαιρική. Ναι. Για τον Πέλκα στεναχωρήθηκες? Δεν στεναχωρήθηκα, ρε φίλε, εντάξει, εννοείται. Στεναχωρήθηκα βασικά με το ποσό, πρώτον. Θα μου πεις την τσέπη, θα μπορούσε να είναι ψηλά. Όχι, δεν μπορούσε την τσέπη. Όχι, εκτός από αυτό δεν νομίζω να μπορούσε να πάρει πολλά περισσότερα με συμβόλαιο που λήγει σε ένα χρόνο, αλλά τέλος πάντων, οκ, δεκτόν γι' αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή ήταν το απόλυτο ξεφύγιο για μένα. 1,2-1,3, πόσο λένε τώρα, αυτοί τα ξέρουν. 1,6. Βάλε μάνατζερ γλύκια. Εντάξει, βάλε μάνατζερ γλύκια. Ουσιαστικά το παιδί, ας πούμε, με εξασφαλισία, πάρει ένα τάλιρο σε 4 χρόνια. Εντάξει, θα είναι καλά, καλοφάγοντα. Κοίτα να σου πω κάτι. Όσο φανατικός παοκτζής είμαι, στα 47 μου, για εκείνα σου μιλάω, έχω αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα, πάνω σε οικονομικό βασιζόμενος. Ναι. Δηλαδή, σκέφτεσαι χρονολογικά πλέον, φίλε. Δηλαδή, ουσιαστικά, όπως λέμε, να πάμε στα 75, στα 77, κοιτώντας σε γλυκερίδια, ξέρω εγώ, οι ποδοσφαιριστές λένε μέχρι τα 33, ας πούμε, το μυστικό είναι να κάνεις πολλά συμβόλαια στη ζωή σου. Πολλά συμβόλαια στη ζωή σου. Ναι, ναι. Ναι, το μυστικό για μένα, σαν ποδοσφαιριστή, είναι να κάνει πολλά συμβόλαια στη ζωή σου. Ναι. Δηλαδή άλλαζε ομάδα κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή συμβόλαια να ανανεώνεις. Ναι. Συμβόλαια, 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 συμβόλαια. Οπότε ο Πέλκας είναι 27. Σου λέει εντάξει, μια 4 στην Φενέρμπαξε, 31 και ένα λιμό διάρρη συμβόλαιο όπου βρω και όπου κάτσει. Τελείωσε. Μια χαρά, μπερκέτη. Καλοφάγοντα. Γιατί μετά, εντάξει, άλλοι επενδύουν, βλέπεις παλιούς, παλιές δοξάρες μιλάμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου δεκαετίας του 90. Κάναν προσπάθειες με εστιατόρια, με ξέρω εγώ, πήγαν άπατοι. Ο Ιωλίδης είχε κατασκευαστεί. Μιλάμε και ήταν πενταετίες και παίρνανε ψίχουλα. Πέτυχα σήμερα, σου πω.
Ναι, ναι, έχει δίκιο. Όχι τίποτα. Για αυτό που λες για ένα ποδοσφαιριστή. Παλιό, το Λιολίδη. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, είναι Άρης Ιωνικός μπάσκετ. Ιωνικός Άρης Κύπελλο. Πέρασε ο Ιωνικός. Και αποκλείστηκε ο Άρης. 85-73. Στο Δημήτρη Σαγκουράκη. Έλα ρε, τόσο χαλά. Πότε έγινε αυτό ρε. Έγινε το προπερασμένο Σάββατο. Εμείς περάσαμε τον Πανιόνιο Μπάι δηλαδή. Παίζεις αύριο. Πανιόνιο Μπάι, ε. Αύριο με τη Λάρισα. Παίζουμε αύριο. Ο ρεαλιστικός στόχος για σένα Μόσχο είναι έκτη θέση. Στο μπάσκετ φέτος. Ξέρεις, να παίξουμε, ναι, υποχθόνια με τον τρίτο, στα play-off. Στην αρχή να κάνεις τις νίκες που θέλεις για να είσαι κομπλέ. Έτσι, ναι, να μην αγχώνεσαι με διάφορα πράγματα. Βασικό. Και μετά, τι να σου πω. Δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση, να ξέρεις. Δεν πιστεύω ότι έχει μεγάλη απόσταση το μετά. Ρεαλιστικά, αν η EuroLeague δεν ανοίξει μια τρίτη θέση στην Ελλάδα, δεν μπορεί τώρα, ρε φίλε. Η Ελλάδα να μην έχει τρεις θέσεις. Δηλαδή, θυμάσαι που πριν ένα μήνα συζητούσαμε για το ranking και μου είπατε ότι είμαστε 12 και σου είπα πω, τόσο πίσω είμαστε. Και μου ανέλησες, μου είπες τις θέσεις και τέλος πάντων, εγώ πιστεύω το δικαιούται. Δηλαδή τώρα, ευτυχώς, αν θα φανεί ένα ελληνικό που δεν πήρε για έκτο ευρωπαϊκό. Θα μας λέγανε, θα μας πήραν ότι είναι ευρωπαϊκό. Δηλαδή, τι ευρωπαϊκό, ρε φίλε. Δηλαδή, μια χαρά διοργάνωση. Η δεύτερη διοργάνωση είναι. Η δεύτερη διοργάνωση είναι. Πώς. Τι. Η δεύτερη διοργάνωση. Το δεύτερο δεν το θυμάται κανένας, ρε. Θυμάται κανένας ότι ο Πάουκ έπαιξε. Όχι, ρε, όπως εσύ πήρες τον Κυπελούχον τότε. Σου λέω, αυτή είναι η δεύτερη διοργάνωση πλέον, τον BCL. Τι να κάνουμε, κάτω με την Ευρωλίγκα, αυτό είναι. Ναι, είναι δεύτερη διοργάνωση. Αυτό το άλλο που παίζει ο Προμηθέας. Το EuroCup. Ήταν αυτό το δεύτερο, τώρα έχει πάει τρίτο έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Τέλος πάντων, σε αφήνουμε για να πάμε στο επόμενο ψηλέ μου. Έγινε. Πάρασε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Ναι. Ορίστε. Γεια σας. Όχι. Ορθή είναι. Όχι. 2-3-10-2-87-3 οκτάρια. Άντε ρε κουτσάπα τον έκοψε τον άνθρωπο. Ανοιχτό τηλεφωνικό τρόπο δεν έβγαινε ρε. Μίλα. Ψηλά στη λίστα της Λαμίας ποιος. Ο Μαουρίσιο. Ο Μπάμπης Τενές. Ψηλά στη λίστα. Ναι. Γιατί δηλαδή. Τι λίστα τι έχει ποια λίστα μπορεί να έχει δηλαδή. Ο Τενές ένα δρομολόγιο έχει. Λαμία, Ριζούπολη, Ριζούπολη, Λαμία. Τα τελευταία χρόνια. Ποτέ. Έφυγε τώρα από την ελαφρά ταξιαρχία, πήγε ο Τσάλαν. Και θα πάει τώρα ξανά στη Λαμία ο Τενές. Θα φύγει τη Λαμία, θα πάει ξανά στον Απόλλωνα Σμύρνης. Και ούτω καθεξής. Τα τελευταία χρόνια αυτό κάνει. Δεν κάνει κάτι άλλο. Η Λαμία ψάχνει προπονητή, όντως ακόμα μια ομάδα που ψάχνει προπονητή. Έφυγε ο Γιώργος Πετράκης μετά την χθεσινή ήττα από τον Βόλο. Ο Γιώργος Πετράκης του Γιάννη Πετράκη τι είναι. Γιος. Τι λέει ρε φίλε. Ναι. Ο Γιάννης Πετράκης που είναι. Πουθενά. Στην Κύπρο. Α, okay. Στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί με τον πρώην γυμναστή του Άρη, του Λάζο και τον Βαρδάκη. Τι μαθαίνει κανείς ρε φίλε. Ότι και ο γιος του Γιώργου του Γιάννη του Πετράκη είναι προπονητής. Ήταν τέλος πάντων στην. Και ο γιος του Γιώργου του Πετράκη. Ναι, του Γιάννη. του Γιάννη. Ναι. Ωραία ναι. Πράγματα. Τρομερά πράγματα. Και φαγώθηκε γιατί τόσο χάει ξεκίνησε η Λαμία πια. Αφού μόνο είτε έχει μέσα στιγμή. Και φαγώθηκε ο προπονητής με τρεις αγωνιστικές. Τόσο ψηλά τον έχει βάλει το στόχο Πανουριάς. Πολύ ψηλά. Αφού είναι τελευταία. Δεν έχουμε βαθμό. Πανουριάς Παπαϊωάννου. Άλλος μεγάλος παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. 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 Έλα ρε παιδιά, τώρα μιλάμε. 100%. Μιλάμε. Γιατί προηγουμένως κάτι έγινε, κάτι μπέρδεμα έγινε. Σε έφαγε ο Χωρίς. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Νίκο Παπαδόπουλε. Ορίστε. Για να δεις ποιος προκαλεί, και αυτό είναι ενδεικτικό, ήταν μια light πρόκληση. Ναι, ναι. Κάνει πλάκα ο Νίκος Μοσκοβίτς και λέει φάγατε το παιδί, το Μάνο, ξέρω εγώ το Παοξάκι, και έτσι αλλιώς κάνει χαβαλέ ο Μοσκοβίτης. Ναι. Πετάγει το Ψαλτήρης, πώς το λένε, ναι, ναι. Λέει κακά τα ψέματα. Λέει άλλο λέει από τον Άρη, λέει να έρχεται στον Άρη, αντί στον Ολυμπιακό. Λέει την ομορφιά του εκεί για τον Ολυμπιακό. Ναι, να μην ναι. Το αποκαλέσω κάπως αλλιώς. Να μην το αποκαλέσω, γιατί λέει, θα το πεις, ναι. Ναι, αλλά λέει είτε στον Άρη είτε στον ΠΑΟΚ, λέει το ίδιο νιώθει, λέει ο παίχτης, άλλο είναι μειονεκτή, λέει απέρι στον Ολυμπιακό, και τώρα την ομάδα σου, και στον ΠΑΟΚ, ρε 9 λέξεις στις 10 είναι πάνω, το πρωί πάλι λέει άλλα. Εδώ εσύ που είσαι ΠΑΟΞής, βγαίνεις και ασχολείσαι με τον Άρη πρώτα, ρε. Μα εγώ είμαι φύλαδρος, δεν είμαι πιστοποιημένος. Ο καθένας μπορεί να ασχολείται με ό,τι θέλει, αρκεί να το κάνει με κόσμιο τρόπο. Και χωρίς να χρησιμοποιεί άσχημες εκφράσεις. Ναι, αυτό είναι πιστοποιημένο δημοσιογράφο, έγκυρο. Πώ το λέει, πώς τα λένε αυτά τα όργανα, σε πάμε δεν ξέρω πού αμπήκετε. Στην ναι, εγώ είμαι φίλαθλο, ασχολούμαι ότι αυτό να ασχολείται συνεχώ με άλλη ομάδα. Συνεχώ σε κάθε λέξη, σε κάθε πρότασή του να βάζει και τον ΠΑΟΚ μέσα. Όπως, πολύ γιατί, το
για τη FIFA, για την UEFA, για την Ένωση, για την ΕΠΟ, για την ΕΠΟ. Το πρωί λέει γιατί πήραν το Χατσερίδη, λέει, γιατί λογαριασμό θα το δώσουμε. Τι θα πάρουμε, τι θα κάνουμε, τι θα... γιατί χρεωθήκατε, λέει, τότε ήταν καλή, τώρα δεν είναι καλή. Τι να πω με αυτόν τον άνθρωπο, ρε, δηλαδή με εκπλήσει κάθε μέρα. Παίρνει θέση, δικαίωμά του είναι, δημοσιογράφος είναι. Πού το πάω, όπως πολλοί συνάδελφοι του ΠΑΟΚ σχολιάζουν και τα τουάρι. Μη με αναγκάζει να ψωρώ τον νομίζω, εγώ έχω τον κόλ καλή τη μέρα. Ζήτημα, να πει μια... Σχολιάζουν άλλοι, δεν πειράζει. Αν θα έρθει η συζήτηση να πει, όχι να το επιδιώξει ο ίδιο. Πάμε παρακάτω για την οικονομία τη συζήτηση. Θέλω να μου πει για τι μεταγραφέ του ΠΑΟΚ, πώ τα βλέπει. Όχι. Κατά τα άλλα, νομίζω σου είχα πει, Νίκο, ε! Ποιο! Μην πεις ότι δεν το είπα! Ποιο! Ε! Ποιο! Μείον τρεις! Μείον τρεις! Για την ομάδα θα έχετε ρομπάσει! Να ξέρεις! Και με τη στήριξη! Δεν έχει έρθει τίποτα! Έξω πέφτεις! Έξω πέφτεις! Τώρα ποιος πέφτει! Τώρα ποιος θέλει τα λεφτά του! Με τη στήριξη της Λίγκας ο Άρης ο δικαστήριο! Η Λίγκα λέει δεν έχει κανένα θέμα ο Άρης! Η Λίγκα τα λέει! Η Super League επίσημα λέει! Δηλαδή ο Παστεριανός είναι χαζός! Τι είπαμε, στην παλιά ΠΑΕ φίλε εντάσσονται, οι νόμοι είναι ξεκάθαροι, πάμε παρακάτω. Μη λέμε πάλι τα ίδια για την οικονομία της συζήτησης. Γυμνός με τα γραφικά έμεινες και δεν το σχολιάζεις. Μα τα αρφούν αυτά τα μείον τρεις, Νίκο. Γυμνός με τα γραφικά είσαι. Δεν πήρες παίχτες και ασχολείσαι πάλι με τον Άρη. Αυτά τα μείον τρεις και άργησαν. Τι μείον τρεις, είναι δύο πάνω από σένα είμαι. Άργησαν. Δεν θα έπρεπε να έχεις μείον τρεις. Θα σε στοιχιώνουν στα όνειρά σου τα μείον τρία, να ξέρεις. Καλά, ρε, στο τέλος. Στο τέλος θα λήξει το θέμα στην 20. Γραφικά είσαι και δεν το σχολιάζεις. Γιατί? Αντί 35 θα πάει 25 φέτος. Γιατί δεν το λες? Δεν έχεις τα κότσια να το σχολιάσεις. Γιατί, 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 γιατί. Για ποιο πράγμα, τι να σχολιάσεις? Γιατί είσαι γυμνός με τα γραφικά. Αυτό δεν σου λέω. Τι αντί είπες? Πέρσι 35, πρόπερσι 40 τόσους, φέτος είναι 25 η βαθμή διαφοράς μεταξύ μας. 25 λες, θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε, δεχομένως. Εκεί, τι να δεις ρε Νίκο, ότι είναι ακόμη μέρα από έξω, τι είναι απόγευμα, τι να δεις. Όπως και να έχει πάει, εύκολο, 12 παίχτες στην Τούμπα, 12 παίχτες πέρυσι στην Τούμπα δεν κατάφερες να τους κερδίσεις. Μη μου πει ότι δεν στο είπα. Μείον τρεις θα έρχονται φωτοβολίδες. Μείον τρεις. Μείον. Γιατί είναι πολλά τα θέματά σου. Δεν είναι ένα και δύο. Δεν θα έρθει είναι τίποτα. Καραβιές. Δεν θα έρθει είναι τίποτα. Είναι καραβιές και Ελλήνων και ξένων. Όταν έχει μπει η Λίγκα στη μέση έχει καθαρίσει το θέμα. Μην αγχώνεσαι. Γιατί? Γιατί, γιατί. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σωστά. Δεν νομίζω. Κάρπισα και λύση εκεί που τα κρίνουν αυτά τα θέματα. Έγινε, ναι. Και αποφασίζουν μείον τρεις. Ζητάνε τα λεφτά του στην τελική, ρε φίλε. Οι νόμοι της Ελλάδας άλλα προβλέπουν όμως. Τι να κάνουμε. Τι, να τρως τα λεφτά του εργαζόμενου. Οι νόμοι της Ελλάδας λένε ότι αυτά τα αφορούν τις παλιές ΠΑΕ και δεν αφορούν τις καινούργιες ΠΑΕ. Είναι ξεκάθαρο. Και να τρως τα λεφτά του εργαζόμενου. Έτσι, έτσι είναι. Ωραίος νόμος. Έτσι ωραίος νόμος. Βάλε και τον επίλογο να πάμε και στον επόμενο. Ντροπή. Αυτή ο επίλογος μου είναι ντροπή. Ντροπή. Μία λέξη μόνο. Έγινε. Να σε καλά. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς είστε βεβαίως. Έλα, ναι. Εγώ θα βγαίνω πάντα μετά από αυτόν που μιλάει σαν να είναι μπουκωμένος μια μπριζόλα στο σώμα. Αγοράκι μου γλυκό! Οι νόμοι λένε ότι ο εργαζόμενος έχει να λαμβάνει από την παλιά ΠΑΕ, όχι από τη νέα. Να πάει στην παλιά ΠΑΕ, κόφτεσαι, να τελειώσω λίγο, κόφτεσαι για τον εργαζόμενο, για τον Έλληνα φορολογούμενο που φεσώθηκε 30 χαρτιά, 30 μύρια, που τα έγραψε στο χιόνι ο Ιβάνος Αβίδης, ο προεδράδος μας. Έχεις να πεις τίποτα? Όχι. Και για να δεις λίγο καλύτερα το πρόγραμμα, μέχρι τα Χριστούγεννα, έτσι, θα κοιτάς από πάνω, έτσι, και θα βλέπεις δυο καμπάνες να κουπαράνε πάνω στα μάτια σου. Καμπάνες εκκλησίας, μην πάει το μυαλό σου πουθενά άλλου πονηρά. Μεγάλη χάρη. Γιατί έτσι και εδώ στο προγραμματάκι σου, ναι, θα δεις ότι είσαι δύσκολος. Ναι. Κάνεις καλά που λκούμε από το αεκάκι, γιατί αεκάκι και αεχάκι το έλεγες. Θα γίνει τη στοσόσα να γίνει με τον Πορτογάλο το τέτοιο που θα φύγει, χωρίς όχι πιο αεροπλάνο, ούτε αεροπλάνο, κολυμπώντας θα φύγει στην Πορτογαλία. Το δεξί τον έχετε, κατάλαβες αγοράκι μου? Έλα, με έκλεισε. Όχι ρε. Α, εντάξει, γιατί πήρα φόρα τώρα και λέω και λέω και λέω πως το κλείσατε. Σε άφησα. Έτσι θα έκλεισε, επειδή τον ακούω βγαίνει και στο Σταύρο. Αυτός είναι παοξής, ο οποίος πώς λέγεται για τους Αριάνους, ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξυπνάει και κοιμάται με την έννοια του Άρη. Ναι, το Σταύρο το έτσι έλεγε, γιατί ο κόσμος το πρωί ραδιόφωνο. Ναι. Και στο Τσαλτίδη βγήκε και είπε, έχει μικρόφωνο λέει και κράζει λέει. Είναι ο Τσαλτίδη έχουμε πει ο κράζει και φωνάζει για δύο ώρες. Όλοι οι υπόλοιποι 25 ώρες, 24 ώρες κράζουν για τον ΠΑΟ. Κατάλαβες αγορίνα μου. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα κοιτάς εκεί ψηλά τον Άρη από πάνω να σου κουνάει το δαχτυλάκι να σου λέει γεια σου. Άντε καλή νύχτα σου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ δυνατός. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Είναι δύο ακόμα που θα τους πάρουμε πριν το διάλειμμα. Έχει από 1,5 λεπτό ο καθένας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Αυτή η ιστορία, ρε παιδιά, τώρα με τον Άρη, με τον Μπάουκ, με αυτά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι δεν κατάλαβα τώρα. Κάθε ένας να δει την ομάδα του εκεί πέρα. Ούτε εμείς. Ναι, έτσι είναι. Ακούμε τώρα, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή, το μεμπτό στον Άρη είναι ότι τελικά το στοιχείο που έχουν οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι του ΠΑΟ κλπ, είναι ότι δεν μπορεί να κερδίσει να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Και τον λένε ότι είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Εγώ θα βάλω πρώτα στο άρμα του Ολυμπιακού τον ΠΑΟΚ, διότι έχει μια ομάδα 100 εκατομμυρίων, όλα τα σοβαρά τα παιχνίδια τα χάσε. Άρα λοιπόν αυτός μπορούσε να κερδίσει τον Ολυμπιακό και δεν μπορούσε να τον κερδίσει ποτέ στα σοβαρά παιχνίδια, είτε μέσα είτε έξω. Δηλαδή πρέπει να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Τι τρέλες είναι αυτές. Έξω τον κέρδισε, κύριε, και μέσα. Βέβαια τον κέρδισε έξω και μέσα, αλλά τα σοβαρά παιχνίδια τα έχασε εδώ, στην Τούμπα. Ναι, τα έχασε, αλλά τον κέρδισε κιόλας. Λοιπόν, τι λένε, είναι στοιχείο αυτό, δεν μπορείς να κερδίσεις μια ομάδα των 5 εκατομμυρίων ευρώ, να έχουμε απέτηση να κερδίσεις μια ομάδα που είναι σαν τον Ολυμπιακό, που προσπαθούμε, αλλά ίσως δεν μπορούμε να την κερδίσουμε. Τι budget έχεις εσύ. Και ο ΠΑΟΚ γιατί δεν μπορεί να την κερδίσει ποτέ. Τι budget έχεις εσύ. Προσπαθούμε. Προσπαθεί, ναι. Τι budget έχεις εσύ. Τι budget έχεις. Πού να ξέρω, ρε. Δεν έχεις μια πεντάρα. Είμαι ο Πανοζάχος, είμαι. Ποιος την budget έχει ο Ολυμπιακός. Όχι, ο ΠΑΟΚ ακριβώς την budget έχει. Ο ΠΑΟΚ 60 εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια. 60, τι μόνο, 60 παραπάνω. Και 120 εκατομμύρια με το αρχικό κεφάλαιο. 120, καλά. Και ασχολείται με τον Άρη, το έχει στοιχείο αυτό, οι κύριοι του ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορούν να πάρουν τον Ολυμπιακό με 5 εκατομμύρια. Βάλε τον επίλογο να πάμε τους δύο. Μπορεί ο διάλογος να τραβήξει τον Πονάρη μια φορά να τους κερδίσουμε. Βάλε τον. Αλλά από εκεί και πέρα ναι. Δεν είναι το στοιχείο. Αυτό είναι το στοιχείο. Ότι είμαστε στο άρμα του Ολυμπιακού. Βάλε... για μένα είναι ο ΠΑΟΚ στο άρμα του Ολυμπιακού. Βάλε τον επίλογο. Και οι δύο είναι ομάδες στο δημοσίου. Ομάδες στο δημοσίου. Ναι, που τους χαρίστηκαν Νάς... απλόχερα τα εκατομμύρια. Βάλε τον επίλογο για να πάμε στο τελευταίο πριν τον break. Τίποτα δεν έχω. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Γεια σας. Για καλή επιτυχία. Η επιτυχία είναι δεδομένη. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ναι. Δεν περιμένω. Δεν άντεξε ενδεχομένως. Λοιπόν. Ωραία κουβέντα γίνεται πάλι. Ωραία κουβέντα γίνεται. Έχει ο δικός σου κάθε φορά όταν βγαίνει, δημιουργεί εντάσεις. Είναι πολύ χρόνο που περιμένει να βγει για να απαντήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν. Πάμε στο break το τελευταίο για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγο. Και όχι μόνο έχουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο μαζί μας, τον έχουμε και σε μια μέρα που πραγματικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν στην εκπομπή. Επίσης. Και καλή ραδιοφωνική σεζόν στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Γεμάτες μέρες είναι αυτές. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ναι. Είμαι πράσε ΠΑΟΚ. Να σου πω λίγο κάτι. Yes. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή που είναι τέτοια εποχή, δεν είναι τέτοια εποχή, τώρα φέτος έκατσε να είναι τόσο αργά. Τέλος πάντων, η τελευταία ναι, ημέρα ναι. Των μεταγραφών, τέλος πάντων, δεν έχουμε παράπονο. Όλο και κάτι γίνεται. Άλλες φορές έχουμε παράπονο γιατί δεν γίνεται. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά και φέτος. Όλα πήγανε καλά και φέτος και η τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου. Θυμήσαμε την παράδοση σαν οργανισμός και έγινε το έλα να δεις και πάρε να φύγεις. Ναι. Όποιος έχει παράπονο είναι αχάριστος. Τι άλλο θα τα δεις αυτά. Ναι, δεν σωστά. Είναι κανένα πράγμα που μπορεί να συμβούν όλα αυτά. Να πάει σε μία μέρα για τρεις μεταγραφές, να κάνει τις δύο, τελικά να έρθει η μία, να έχει φύγει ο Πέλκας χαράματα με ιδιωτικό τζετ στην Κωνσταντινούπολη. Πού, δηλαδή τέσσερις κινήσεις σε μία μέρα. Βέβαια, έγινε τελικά μόνο μία πώληση, μαζί με την παραχώρηση του Μπαλογιάννη στον Νόθη 2, απόκτηση του Μουργκ, που είναι καταπληκτική κίνηση κατά την εκτίμησή μου, 3, ήταν αρθεί ο Γκαρσία, Αλέης Γκαρσία δεν ήρθε και ο Χριστό Γκονζάλεφ, ο οποίος συμφώνησε αλλά τελικά διαφώνησε. Έγινε λίγο δυσαρεστός εκεί, εμείς είπαμε ότι θα έρθει, εκείνος είπε ότι δεν θέλει να έρθει, έγινε λίγο ένα μπέρδεμα. Τελικά αποφασίστηκε να μην ολοκληρωθεί η απόκτηση του Γκονζάλεφ με δανεισμό από την Ουντινέζο. Ο ΠΑΟΚ έμεινε με μία προσθήκη και θεωρώ πως είναι απαραίτητο για να σε προλάβω, Νίκο, ναι. Ότι θα πρέπει να προκύψω στις επόμενες 9 μέρες τουλάχιστον 2 προσθήκες παικτών για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζουν οι αυξημένες αγωνιστικές του υποχρεώσεις, γιατί είναι αυξημένες, αν αναλογιστούμε ότι εντάξει είναι γνωστό ότι θα δώσει 6 παιχνίδια τουλάχιστον
στους ομίλους της Ευρώπα, αλλά ο ΠΑΟΚ στις επόμενες 8 εβδομάδες θα δώσει 15 συνολικά παιχνίδια. Ναι. Αυτό το νούμερο τώρα για να το σοβαρέψουμε είναι πολύ μεγάλο. Αυτός ο αριθμός παιχνιδιών είναι πολύ μεγάλος για να εξαντλήσει το σημερινό ρόστερ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους παίκτες της μεσαίας γραμμής. Αν ήταν υγιής 100% ο Ντούγκλας και ο Μίσιτς, θα σου έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης σε πολύ μεγάλο βαθμό και του λείπει ένα εξτρέμ. Από τη στιγμή όμως που ούτε ο Βραζιλιάνος, ούτε ο Κροάτης είναι σε θέση να συμμετέχουν σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ άμεσα και να προσφέρουν, τότε υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο επιτάσσει να γίνουν δύο κινήσεις μέσα στην ημέρα. Γιατί μέσα στην ημέρα, γιατί αν ο ΠΑΟΚ, που δεν το βλέπω εφικτό, απλά το αναφέρω, ναι, δεν αποκτήσει παίκτη τις επόμενες ώρες, οι παίκτες, ο παίκτες που θα αποκτηθεί τις επόμενες μέρες ή οι παίκτες δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους ομίλους του Europa League. Μέχρι τις 12 σήμερα το βράδυ, γιατί 12 λεπτά σε μία Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα για τα 6 παιχνίδια του Europa League. Mm-hmm. Ναι. Πιστεύεις, Κώστα, ότι από αυτή τη λίστα, γιατί πλέον πρέπει να πάει και σε παίκτες ελεύθερους, έτσι, έχει επιλογές? Υποχρεωτικά. Mm-hmm. Κοίταξε, υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες στην αγορά, στις θέσεις που ο ΠΑΟΚ ψάχνει. Δεν θέλω να υπαγορεύσω τώρα και να αναφέρω ονόματα, mm-hmm, αλλά μία ματιά που έριξα το πρωί σε παίκτες, σε winger, αλλά και σε εξάρια, υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές σε αυτή τη λίστα των ελεύθερων παίκτων που ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Μιλάω για παίκτες top class, έτσι, δεν μιλάω για παίκτες πιο χαμηλού επίπεδου, γιατί δεν έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ από τέτοιους παίκτες. Αλλά από παίκτες υψηλού επίπεδου υπάρχουν αρκετοί που έχουν μείνει και σε καλή ηλικία που έχουν μείνει ελεύθεροι. Επειδή τα πράγματα όμως έχουν έρθει έτσι, ο ΠΑΟΚ πιο πολύ κοίταξε χθες τον Μαουρίσιο, έχει γίνει κουβέντα πραγματική με τον Ζωζέ. Δεν ξέρω αν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα, το θεωρώ δύσκολο. Και για να μην δημιουργώ προσδοκίες, θεωρώ ότι η βραδιά θα κλείσει εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου χωρίς κίνηση. Άρα ο ΠΑΟΚ από το υπάρχον δυναμικό παύλα ρόστερ θα δηλώσει ποδοσφαιριστές, Νίκο, στην ευρωπαϊκή του λίστα για τα 6 παιχνίδια του Europa League. Και ό,τι πάρει, γιατί κάτι θα πάρει τις ημέρες που ακολουθούν, θα είναι μόνο για να ενισχύσει τον δικέφαλο στα παιχνίδια του στις εγχώριες διοργανώσεις, δηλαδή στη Super League. Κωστά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο μεταγραφικό, το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, ότι θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις η ομάδα. Δεν ξέρω τι περιμέναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό, ας πούμε να φτάσει μέχρι στο σημείο να φύγει ο Πέλκας για παράδειγμα, αλλά ήταν μια μεταγραφική περίοδος που σχεδόν είχε προαναγγελθεί εύσχημα, θα το πω εγώ, ότι πάει για αλλαγές. Βάζοντας τα κάτω με όσα έχουν γίνει, με αυτούς που φύγαν και με αυτούς που ήρθαν, τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε για τη χρονιά που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ? Ότι θα είναι μια περίεργη χρονιά, Νίκο. Δεν... Να ξέρει η ανθρωπογεωγραφία, η αγωνιστική του ΠΑΟΚ. Με δεδομένο ότι προσθέθηκαν παίκτες καινούργοι, τους οποίους δεν είχαμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε. Ο Αγγέ, ο Τσόλακ, ο Μουργ, ο Περέιρα που ήρθε να κάνει παραπώ. Θα πρέπει να τους δούμε δική δράση και με ρυθμό για να μπορέσουμε να τους αξιολογήσουμε, έτσι ώστε να πούμε εκεί γύρω στο Δεκέμβριο ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ποιότητα και σαν ομάδα καλύτερη. Σίγουρα υπάρχουν τυχερές αποχωρήσεις γιατί ο ΠΑΟΚ χωρίς το Βιερίνια, χωρίς το Μαουρίσιο, χωρίς τον Πέλκα δεν είναι ο ίδιος, δεν θα πούμε το στόχο. Μην τους βάλω στην εξίσωση, δεν είναι χρόνο συμμετοχής πέρσι, οπότε καλύτερο είναι να μην τους βάλουμε στην πρόσθεση των παικτών που αφαιρέθηκαν από το ρόστερ. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε με βεβαιότητα ότι θα είναι καλύτερος ή θα είναι χειρότερος. Έδειξε στην Ευρώπη ότι η ομάδα, έδειξε στην Ευρώπη η ομάδα με τις προσθήκες Τζόλι και Μιχαηλίδη ότι είναι καλύτερη από πέρσι. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, γιατί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια έπαιξε καθοριστικό ρόλο η απόδοση του Πέλκα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Έχασε το πέναλτι στην Κράσνονταρ, στη Ρωσία, αλλά η γενικότερη παρουσία του ήταν πάρα πολύ καλή. Οπότε θα πρέπει να δούμε τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Πέλκα, χωρίς τον Μαουρίσιο, χωρίς τον Βιερίνια,
τι μπορεί να πετύχει. Και το λέω αυτό γιατί, όχι δεν θέλω να ρισκάρω, αλλά δεν πλέον μιλάμε για μια τελείως καινούργια ομάδα. Βλέπεις ότι αν εξαιρέσεις τον Ζίφκοβιτς, αλλά αν εξαιρέσεις τον Γιαννάκη, το Βαρέλα και τον Ίγκασεν, οι υπόλοιποι παίκτες όλοι είναι καινούργοι, ακόμα και ο Καντουρί. Δεν ήταν αυτός ο Καντουρί πέρσι. Και τώρα βλέπεις ότι ο Πάοκ έχει άλλο δραματοφύλακα, ένα δίδυμο στα χαφ που δεν το είχε πέρσι, Καντουρί Σβάμπ, άλλο στην επίθεση, άλλο στα πλάγια. Έχουμε μια ομάδα αλλαγμένη κατά 8-11 σε σχέση με την περσινή περίοδο. Πότε θα είναι 7-11, πότε θα είναι 8-11. Θέλει πολύ συζήτηση και αρκετά παιχνίδια για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα τι μπορεί να πετύχει η ομάδα και αν το ρόστερ είναι καλύτερο από το περσινό. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε μια, έτσι, ένα επιπόλαιο συμπέρασμα από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Για Κώστα, με την τελευταία προσθήκη, μιλάμε για αυτή που έχει γίνει. Θα δούμε αν θα προκύψει κάποια άλλη από εδώ και πέρα που αφορά τον Μουργκ. Ποια είναι η εικόνα σου, τι έχεις μαζέψει για τον συγκεκριμένο, τον Αυστριακό, το δεύτερο που έρχεται η Rapid Viennese φέτος, έτσι. Όχι, άλλο παίκτης, έτσι. Ο Μουργκ είναι ένας παίκτης που τον ήθελε η Αταλάντα πέρσι και έδινε, νομίζω 9 εκατομμύρια. Δεν τον παραχώρησαν οι Αυστριακοί. Πέρασε ένας χρόνος, δεν ανανέωνε εκεί ο Μουργκ και αποφάσισε να τον παραχωρήσουν και ίδιος να αποχωρήσει από την ομάδα. Είναι ένας φρέσκος παίκτης με χαρακτηριστικά παρόμοια του Πέλκα, αλλά ξαναλέω, πρέπει να τον δούμε εδώ. Πώς θα ταιριάξει εδώ, πώς θα κολλήσει εδώ και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Τι μπορεί να πάρει ο προπονητής από αυτόν, γιατί όλα αυτά είναι ζητούμενα τα οποία θα τα δούμε στην πράξη. Θεωρητικά είναι εύκολη στις συζητήσεις, το ξέρεις καλά στον αθλητισμό. Αυτός είναι καλύτερος από εκείνον, ο κοινός πάω είναι καλύτερος από τον περσινό, είναι χειρότερος από τον περσινό, αυτός ο προπονητής είναι καλύτερος από τον προηγούμενο ή χειρότερος από τον επόμενο κτλ. Πρέπει να ολοκληρωθεί έτσι ένα σετ αγώνων για να έχουμε μια πραγματικά αντικειμενική άποψη και να μην μιλάμε με θεωρίες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Κώστα, δεν ξέρω. Να δούμε δηλαδή. Να δούμε δηλαδή Τζόλι, να δούμε τον Μιχαηλίδη. Σε διάρκεια, κατάλαβες τι λέω, ρε. Ναι. Να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να σηκώσουν το βάρος και πέρα από τα 2-3 παιχνίδια. Γιατί σημασία έχει. Να κάνεις σαν παίκτης, σαν μονάδα ή σαν ομάδα σε διάρκεια. Και τώρα μόλις ξεκινήσαμε. Ναι. Είδαμε, ας πούμε, πόσο επηρεασμένες εμφανίστηκαν οι ομάδες, Νίκο, οι τρεις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Η ΑΕΚ έχασε από τον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός έπεσε 2 βαθμούς στα Γιάννενα και ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Όφη με την βοήθεια της τύχης. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Η εικόνα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον Όφη δεν ήταν η εικόνα που του έδωσε δικαιωματικά το 3 βαθμός. Σκόραρε στο πρώτο πολύ καλό και το σάλεπτο ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια είχε μια φοβερή κάνει στην απόδοσή του, δεν βρήκε γκολ όφη, μπήκε στην τέρση και σκόραρε και έγειρε η πλάστηκα του αγώνα υπέρ του ΠΑΟΚ. Αν ο όφη έβρισκε γκολ στο διάστημα που είναι καλός, δεν ξέρω ποιος θα ήταν η εξέλιξη του αγώνα. Επηρεάστηκαν λοιπόν και οι τρεις ομάδες από τα παιχνίδια που είχαν μεσοβδόματα και ειδικότερα ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ που είχαν πετύχει κρίσιμα παιχνίδια. Γιατί η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Πόρτμπουργκ και ένα μεγάλο παιχνίδι το πήγε. Όπως πήγε στο 2014 εκπλήθηκε και πάω από το κοινό σπίτι στην Τούμπα. Το 2020 γίνεται πιο εύκολο έργο με το 2-0 επί της ομόνιας στις αλλά και πάλι είδαμε ότι ήταν επηρεασμένος. Και ένα άλλο στοιχείο. Χάσαμε. Είναι γεγονός ότι... Σ' ακούμε Κώστα, σ' ακούμε, ναι, βεβαίως. Λέω, ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το πώς θα κρυφθεί η χρονιά, πώς θα κρυφθεί, είναι το γεγονός ότι οι ομάδες, ιδιαίτερα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, όπως και ο Άρης, έχουν κάνει πάρα πολλές προσθήκες στο ρόστερ τους και ουσιαστικά θα παρουσιάζουν διαφορετικές ομάδες σε σχέση με την τελευταία χρονιά, έτσι. Είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τώρα που συζητάμε για το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες στην πορεία της περίοδου. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Κώστα, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να τα συζητάμε. Έτσι, όλη την επικαιρότητα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την κουβέντα. Καλώς απόγευμα. Καλή χρονιά και πάλι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Βασιλόπουλο έτσι, για το σχόλιο στα του ΠΑΟΚ. Νίκο, ναι. Τι έγινε, ρε φίλε.
Εδώ λίγο μουσική να παίζει από πίσω. Είπε κάτι σωστό στο τέλος πάντως ο Κώστας. Ότι αυτό με τις πολλές προσθήκες που έχουν γίνει από τις ομάδες. Έτσι είναι, είναι ένα ζήτημα. Έτσι είναι. Και θα αργήσουν να βρουν μια ισορροπία γενικότερα. Σιγάρι Νικό. Σιγάρι Νικό. Όλα καλά. Έχει φύγει η καρύλα του μεσημέρι. Όλα καλά. Και θα αργήσουν να βρουν ισορροπία. Δηλαδή φαίνεται από τον Φυσικά Ολυμπιακό, και θα αρκούσουν να βρουν ισορροπία. Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα φέτος θα παίξει πολύ περισσότερη γκέλα σε σχέση με πέρσι στους πρώτους. Ναι, ναι. Δεν ξέρω ποιοι. Δηλαδή βάζω μόνο τον Ολυμπιακό ότι θα νικήσει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ΠΑΟΚ συνδιεκδικητής του Ολυμπιακού φέτος τόσο κοντά. Δεν ξέρω αν θα είναι η ΑΕΚ επίσης τόσο κοντά. Απλά πιστεύω ότι φέτος, λόγω αυτού ακριβώς του πράγματος που συζητάμε, των αλλαγών και γενικότερα ότι η χρονιά είναι λίγο ανώμαλη, ρε παιδί μου. Δεν είναι και μια χρονιά που. Έχει ξεκινήσει normal, γίνονται διάφορα πράγματα και είχαν προηγηθεί κιόλας. Ότι αν, ας πούμε, πέρσι, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να κάνει τόσες πολλές γκέλες, φέτος μπορεί να κάτσουν περισσότερες. Στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο συζητάμε και μέσα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα τέσσερα από τα μάτια έχει δύο απώλειες, κάτι λέει. Ή ας πούμε ότι η ΑΕΚ, όντως, με τον Ατρόμητο ήταν κακή και έχασε. Θα το βρουν μπροστά τους. Και ειδικά αυτοί που παίζουν και Ευρώπη, έτσι όπως είναι. Εγώ τώρα πήρα χαμπάρι πως είναι η Europa League. Φέτος το Europa League έχει δύο. Κάθε εβδομάδα. Γκρουπάκια ουσιαστικά τριών αγώνων σε τρεις εβδομάδες. Αυτό είναι σκληρό. Γιατί, μπορεί να μην είναι όλα τα ματς σερί, αλλά όταν έχεις ουσιαστικά 1,5 μήνα που παίζει σερί. Όχι 1,5 μήνα. Σχεδόν ένα μήνα να παίζει σερί Πέμπτη Κυριακή. Είναι ζώρικο. Θες επιλογές. Θες φρεσκάδα. Θες καθαρό μυαλό και θες επίσης κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είμαστε, ή τέλος πάντων και ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν είμαστε στις ομάδες. Θες και χαρακτήρες δυνατούς. Και χαρακτήρες δυνατούς, όταν λέω, εννοώ ότι αν θα πάει και θα παίξει με την Γρανάδα και θα χάσει 3-0 για παράδειγμα. Να αντέχουν στην πίεση. Να πάει μετά μέσα στον όφι, ναι. Σαν να μην έγινε τίποτα, να παίξει να κερδίσει. Δεν είναι εύκολο. Το αντίστοιχο επίσης μπορεί να το κάνει και όταν κερδίσει την Γρανάδα 3-0 και μετά παίζει με τον όφι, ή ξέρω εγώ τον Ατρόμητο ή τον Βόλο ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Και να έχει την ίδια λογική. Δεν είναι εύκολο αυτό και δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Θα πληρώσει δηλαδή την όποια απειρία, οτιδήποτε θες πες το μέσα στη σεζόν. Και σου λέω, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ο ΠΑΟΚ έτσι. Και ο ΠΑΟΚ έχει πολλές αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ γενικά έχει μπει σε μια διαδικασία πολλών αλλαγών. Okay. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει διάφορες αλλαγές και η ΑΕΚ έχει διάφορες αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός βλέπουμε τι έχει γίνει στο ξεκίνημά του. Για τον Άρη δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί τόσο ψηλά. Όπως επίσης και ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν θα είναι εκεί. Μπορεί να ξεκίνησε με αυτή τη λογική, θα το δούμε ποιοι θα είναι τόσο ψηλά για να διεκδικούν πράγματα. Αλλά γενικότερα, εγώ είμαι πολύ προετοιμασμένος για Σκοτσέζι Κοντούς φέτος στις ομάδες μας, Νίκο Παπαδόπουλε. Δηλαδή να έρχεται 1-2 παιχνίδια καλά και μετά 1-2 παιχνίδια και άσχημα αποτελέσματα και κακή εικόνα και όλα. Νομίζω ότι είναι part of the process που λένε και οι φίλοι μου Αμερικάνοι. Θέλει υπομονή φετινή χρονιά, παιδιά, ναι. Για όλους. Στα δικά μου μάτια αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που παρουσιάζουν όλες οι ομάδες και με δεδομένο ότι πάω κιόλας είναι στην Ευρώπη, με το ρόστερ που έχει δεν ξέρω αν θα αντέξει σε τρεις διοργανώσεις. Και το λέω πέραν πλάκας, καζούρας, πικαρίσματος, βλέποντας την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βρει τον τρόπο και να τα απεξέλθει. Ναι, φυσικά. Αλλά το ρόστερ με την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα και στην περίοδο των ελεύθερων, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε τρεις διοργανώσεις. Και με παίχτες, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που έχει ικανούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, αλλά δεν έχει πολλούς να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη. Κολοπετσωμένους. Είναι προσωπικότητα. Ή μπορεί και να έχει και να τους βρει στην πορεία. Μπορεί να το εξελίξει στην πορεία, ναι. Okay. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Η άξα δικά μου μάτια αυτή τη στιγμή είναι πιο γεμάτη. Δεν σου λέω ότι αυτό σημαίνει απαραίτητο θα διαχειριστεί και με καλό τρόπο τρεις διοργανώσεις. Θα το δούμε. Εμένα γι' αυτό δεν ήθελα να φύγει ο Πέλκας. Νομίζω ότι είναι ιδανικός συνδετικός κρίκος και όσον αφορά ηλικία και όσον αφορά προσωπικότητα στο προηγούμενο που ήταν ο ΠΑΟ και σε αυτό που πάει να γίνει από εδώ και πέρα. Ήταν ιδανικός συνδετικός κρίκος και εντός και εκτός γηπέδου. Ήθελε να πάει. Ναι, και πολύ καλά έκανε. Δεν το λέω για κακό. Χωρίς να ξέρω το παιδί, να έχω μιλήσει με το παιδί, μπορεί Πέλκας να σκέφτηκε μέσα στο μυαλό του, φτάνει να τα ακούω συνέχεια εγώ. Προφανώς και αυτό παίζει ρόλο. Προφανώς και αυτό παίζει ρόλο. Μα παίζει ρόλο ότι πήρε και πάρα πολύ καλά χρήματα. Το εξηλαστήριο θύμα. Στον σε όλες τις ομάδες. Ένα από τα κλασικά είναι ο Πέλκας. Σε όλες τις ομάδες. Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Ο Πέλκας ήταν πολύ συνειδητοποιημένος. Και το ήξερε. Και το ήξερε για την πρώτη στιγμή. Το ότι πήγε μετά. Αν θυμάσαι το ξεκίνημά του με το Δόνι που πήρε το 10. Ναι. Μπράβο. Το ότι μετά πήγε και έφαγε τα. στην Πορτογαλία και είδε πως είναι. Τον έκανε να γυρίσει πολύ πιο δυνατός εδώ. Και σε συνδυασμό με το δικό του χαρακτήρα που είναι δυναμικός. Και την ομάδα που βρήκε εδώ. Πραγματικά ο Πέλκας στα 26 του.
ήταν ένας πολύ μια πολύ ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πολύ ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Και γι' αυτό λέω ότι ειδικά ο Πέλεγας θα λείψει πολύ. Και στο αγωνιστικό, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Οκ, τη δέχομαι. Μπορεί να τον καλύψει ο καινούριο. Πώς θα λένε το καινούριο που ήρθε, Ο Μουρκ. Μπορεί. Ο Μουρκ. Μπορεί. Απλά ο Πέλεγας ήταν πολύ. Ήταν η ιδανική περίπτωση για συνδετικό κρίκο σε αυτό που πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Με διάφορους παίκτες πιο νεαρούς σε ηλικία. Ίσως λίγο να χαμηλώνει και την ποιότητα, θα πω εγώ. Θα το δούμε στην πορεία. Μπορεί να είναι και λάθος. Στο Κλάγκεφουρτ η εθνική. Κλάγκεφουρτ. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με το Κλάγκεφουρτ. Να δούμε τώρα πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ενδεχομένως και προϋποθέσεις βεβαίως. Ο Ατρίδης πήγε. Στο Κλάγκεφουρτ. Ναι. Δεν έχω δει κάτι. Τον πάρουμε αύριο να πήγε. Τον πάρουμε μια φορά. Γιατί δεν έχω δει κάτι, αλλά θα μάθουμε. Είναι φίλος μας, συνεργάτης μας. Κάτσε ρε, περίμενε, πότε παίζουμε. Τώρα στα κοντά. Παρασκευή, μήπως παίζουμε. 10 δεν παίζουμε, πότε. Όχι. Όχι, δεν παίζουμε. Okay. 10. Πριν παίζουμε. Νίκο, αυτά για σήμερα δηλαδή. Νομίζω ότι αυτά. Καλά τα πήγαμε σήμερα, εντάξει, όλους τους βγάλαμε τίμη. Πολύ καλή. Ναι. Ενημερωτικο-ψυχαγωγική. Όπως πρέπει να είναι και όπως θα προσπαθήσουμε να είναι αύριο, δεν θα είναι Μοσκοβίτης βέβαια εδώ. Πάω Κλάρισα, ρε φίλε, κύπελο Ελλάδος. Από το Παλατάκι και τέτοια. Ζωντανή μετά τους 2 ώρες. Ζωντανή μετά τους 2 ώρες, φίλε, πάω Κλάρισα, δεν θα μας ακούσει άνθρωπος. Θα ακούσουν όλοι. Τι ώρα είναι το Java. Στις 5 με το καλό. Ναι. Ακριβώς την ώρα σου είναι. Αν είσαι Ζαγόρας, δηλαδή θα έκανες μόνο τέτοιο. Δηλαδή μία 5 και 10 θα σε βγάλω. Ναι. Θα έχω μετά τον Τζαλτίδη, θα πει όλα εδώ πέρα κομπλέ. Χαλισάνθος, δυνατός. Έχει ως ντέρμπι θα το παιχνίδι, οπότε στο τέλος θα τα λέμε και πολύ ώρα. Να ξέρεις. Τα τελευταία δραματικά λεπτά στην Πάου Σπορτς Αρίνα. Εννοείται, ρε φίλε. Πες ένα παίκτη σου. Μάλκομ Γκρίφιν. Γκρίφιν με την μπάλα. Λάθος του Γκρίφιν, απίστευτο. Στον ευνηδιασμό. Νόντας για τρεις μέσα το λιοντάρι. Λοιπόν. Αυτά. Πολύ ωραία τα λες. Ακολουθεί ο Γιώργος Γιώργος. Έτσι. Εντάξει, ο δικός μας κύριος Γιώργος Συρίγος. Paul Proud. Έτσι. Ή αλλιώς Παύλος Περήφανος. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλό βράδυ Τρίτης σε όλους σας. Γεια σας.